Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, μπουγάτσα με hangover. Ακούτε, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε, αν ξυπνήσατε. Λες να κοιμούνται ακόμα? Να σου πω κάτι, όταν φεύγει το άγχος, χαλαρώνεις. Χαλαρώνει ο οργανισμός και κοιμάσαι πιο εύκολα και δυσκολεύεσαι λίγο το πρωί. Εγώ να σήμερα δύσκολα σηκώθηκα. Αυτό δεν μου είπες ότι δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Και δεν ξέρω γιατί δεν ξενύχτησα. Μήπως σε βασάνιζαν τίποτα ερωτήματα, μήπως, λέω. Η αλήθεια είναι ότι από χθες τα ξημερώματα στις 4 το πρωί που μου στείλανε μήνυμα για να δω... Ναι. Αυτό που θα ρωτήσουμε. Είχα μια αναστάτωση, ένα ερώτημα. Δηλαδή είναι από αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα. Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι η ζωή? Μπράβο. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Γιατί τα ρολόγια γυρνούν δεξιόστροφα? Πω, τι είπες τώρα? Ποιες είναι οι 7 θάλασσες? Τι είπες τώρα? Τι έχω όλες τις απορίες μαζεμένες. Γιατί το πιπέρι φέρνει φτάνισμα? Εντάξει, αυτό έχει μια επιστημονική εξήγηση. Γιατί το ξύσιμο ανακουφίζει τη φαγούρα? Δεν την ανακουφίζει. Τι λες, καλέ? Εκείνη προσωρινά. Την... Αυτό. Προσωρινά. Δεν την κάνει να φύγει. Τι άλλες απορίες έχεις? Αθλητικές. Όχι, γενικά δεν έχεις απορίες, ρε παιδί μου, που δεν λύνονται. Τις βασικότερες τις είπες. Δηλαδή, το η κότα... εγώ το κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Το έχω λύσει. Ότι? Ότι έτσι όπως έγινε με την εξέλιξη, ναι, δημιουργήθηκε πρώτα το αυγό και από εκεί μέσα έσκασε πρώτη κότα. Δηλαδή σε ταλαιπώρησε, το σκέφτηκες? Βεβαίως. Να σου πω κάτι, εμένα αυτή την εβδομάδα με ταλαιπωρεί άλλο ένα ερώτημα. Περίμενα να σου πω ένα τελευταίο, ναι, που έχω. Την προηγούμενη εβδομάδα μόνη μου, εκεί πέρα έτσι που καθόμουν, λέω γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με το αυγό και την κότα, ναι, και δεν ασχολούμαστε με το αν το βράδυ κοιμόμαστε για χθες ή για αύριο. Εδώ σε θέλω. Λοιπόν, κοίταξε, άμα υπάρχουν απορίες, σημαίνει ότι υπάρχει ανησυχία. Ναι. Ότι βρίσκεται σε κινητικότητα ο οργανισμός στο μυαλό σου. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Εννοείται ότι είναι καλοθετικό. Δεν κοιμάσαι. Έτσι. Εντός και εκτός εισαγωγικών. Κυρίως εντός εισαγωγικών. Ναι. Εγώ νομίζω ότι από αυτή την εβδομάδα, σε αυτή τη λίστα, την, ναι, οποία ανέφερες και εσύ, είπαμε και εμείς μερικά ερωτηματικά, υπάρχει άλλο ένα. Μια απορία η οποία θα μας ταλανίζει από εδώ και πέρα. Πώς περνάνε από τη Λαμία του Πανουριά? Δεν αποδείχτηκε χθες αυτό, δεν απαντήθηκε. Όχι, κάποιο, θέλω κάποιος υπεύθυνα να βγει και να τοποθετηθεί πώς περνάνε από τη Λαμία του Πανουριά. Προσπάθησα να μου τη λύσουν την απορία. Ρώτα τον Μπίσεσβαρ, μου είπε ένας. Ναι, ρώτα τον Μπέλκα ένας άλλος. Ρώτα τον Μπέλκα. Τον Λουτσέσκου. Τον Μαουρίτσιο, εναλλακτικά. Ναι. Λοιπόν. Αλλά απάντηση θες εσύ ολοκληρωμένη, θέλω, τώρα εμπεριστατωμένη με επιχειρήματα. Θέλω κάποιος υπεύθυνα να μου απαντήσει πώς περνάνε από τη Λαμία του Πανουριά. FM κενό, τα μηνύματά σας. Θέλω σωστές απαντήσεις, υπεύθυνες απαντήσεις. Τοποθετήσεις επίσημες. Έτσι, επιστημονικές αναλύσεις του θέματος. FM κενό, το μήνυμά σας θα στέλνετε στο 54526, 1,24 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ και ανοίγω και γραμμές για αυτό το πράγμα. Είσαι μεγαλόκαρδη. Όχι, άμα έχει απορρίσει ο άνθρωπος, καλό είναι να λύνονται. Όχι, να το συζητήσουμε, παιδιά. Πώς περνάς από τη Λαμία του Πανουριά? Μπορεί κάποιος να μας πει υπεύθυνα. Περιφερόταν χθες τον αέρα. 2-31-0-287-888. Νομίζω ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού στη Λαμία, ακόμη περισσότερο. Ναι. Πώς περνάει κάποιος από τη Λαμία του Πανουριά? Τι έγινε τελικά? Περνάει τελικά από τη Λαμία του Πανουριά? Περνάει. Βρε, περνάει. Και αν περνάει, πώς περνάει? Πριν χρόνια είχε βγει το πώς περνάνε οι Παναθηναϊκοί την Τζιμισκή. Όχι, ας τα αφήσουμε τα, ας τα αφήσουμε. Σε σύνθημα, να βγάλουμε και ένα για τη Λαμία, ρε παιδί μου. Ας τα αφήσουμε τα του παρελθόντος και να μας πει κάποιος για τη Λαμία του Πανουριά. Λοιπόν, θα στείλω χαιρετισμούς. Εντάξει, Αναστασία μου, θα στείλω καλημέρες και χαιρετισμούς. Στείλε χαιρετίσματα, πάω Ξάνθη. Φιλιά πολλά, καλά να περάσετε στην Ξάνθη, Αναστασία, Σάβας και όλοι οι φίλοι τους. Είστε στο αυτοκίνητο, άντε, και άντε κιόλας. Και άντε κιόλας. Και 5 θαυμαστικά. Εντάξει, Αναστασία. Εντάξει, Αναστασία μου. Αναστασία, τι ντύθηκες τώρα που θα πας εκεί πέρα? Θα ντυθείτε με γκρου... Γιατί σήμερα είναι Καραβάλι, Πάτρας, Ρεθύμνου, Ξάνθης. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι τρελό καρναβάλι, για να το αφιερώσουμε στη φίλη μας την Αναστασία. Πόσο τρελό, η Αναστασία είναι για Ποροπομπέρον Περόμ. Τώρα, κατσαμπάκια. Είναι... Όχι, όχι. Ή και Τελαπόγκο, που είναι το τραγούδι της κοπέλας. Γιατί πάει στην. Και Τελαπόγκο. Τελαπόγκο. Θέλει άλλο τραγούδι? Μαριονέτα. Μαριονέτα ντύθηκε το κορίτσι μας. Μαριονέτα. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν, αδυνατό να μπω στη σκέψη της. Καλά να περάσετε λοιπόν. Επειδή με προσοχή στο δρόμο. Να βγείτε να διασκεδάσετε. Σήμερα είναι που κορυφώνονται, έτσι. Ναι. Και ολοκληρώνονται. Ολοκληρώνονται. Και κανονικά και αύριο, τελευταία μέρα, μπορείς να ντυθείς καναβάλι.
Αφιερωμένο Αναστασία. Λοιπόν στα παιδιά που είναι στο δρόμο και πάνε να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά με προσοχή και να διασκεδάσετε και για εμάς που θα μείνουμε πίσω και θα δουλεύουμε, έτσι. Τώρα να σου πω ότι ζήλεψα. Ναι. Άμα σου πω ότι ζήλεψα. Τι. Έχω πάει μία φορά στο καρναβάλι της Ξάνθης, φοιτήτρια. Αχ, έχεις πάει. Βέβαια, ναι, μελα χρόνια. Μην ξανήγεσαι πολύ, γιατί ξέρεις ότι είχαμε πρόσκληση. Για Ξάνθη. Ναι, το θυμάσαι εδώ και πόσο καιρό. Ναι. Μην ξανήγεσαι πολύ. Σε μία χρονιά. Είχαμε δουλειά, είχαμε περάσει με τη Λαμία. Σε μία χρονιά πρωταθλητισμού. Καλές οι προσκλήσεις, καλά όλα τα ταξίδια, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα. Είχα πάει, ναι, στην Ξάνθη, φοιτήτρια. Είναι για τέτοια φάση. Είναι, να είσαι ανέμελος. Πέρυσι, πρόπερσι. Πότε ήσουν φοιτήτρια, Ελένη μου? Πέρυσι, πρόπερσι. Πολύ, ωραία, πολύ, ναι, καλά το θέτεις. Αλλά θυμάμαι, είχε πάρα πολύ κακό καιρό και έβρεχε. Ναι. Μέσα στη λασπούρα και στο κρύο. Εκεί τι κάνεις, δηλαδή, είσαι εντυμένος με την καρναβαλική? Τίποτα, τριγυρνάς από το πρωί, πριν αρχίσει η παρέλαση, από το πρωί ντυμένος ή μη. Ναι. Εντάξει, περισσότεροι είναι ντυμένοι όταν πάνε Ξάνθη, Πάτρα και αυτά. Και πίνεις από το πρωί. Συγγνώμη, δεν σε πρόσεχα. Ναι, είναι αυτή η Γιάννα η Τερζή. Είναι αυτή η Γιάννα η Τερζή, γιατί σου απέσπασε την προσοχή, θέλω, ναι, να γιατί ξέρω. Γιατί δεν είναι η Γιάννα. Γιατί τι έχει. Άλλη είναι. Η Γιάννα η Τερζή είναι, την καταλαβαίνεις από το μαλλί. Από το μαλλί την καταλαβαίνω, από το υπόλοιπο δεν την καταλαβαίνω. Τώρα, τι θες να πεις. Μαρία έχει αλλάξει φάτσα της. Μια καλά, χαρά έχουμε είναι. Να τη δούμε μια και 100 χρόνια. Μια χαρά είναι. Όχι, δεν λέω ότι είναι τραβηγμένο ή το οτιδήποτε. Τη θυμάμαι τελείως αλλιώς αυτό. Όχι, νομίζω η ίδια είναι. Όχι, είναι εντελώς ίδια η κοπέλα. Θέλω να σου πω ότι σε ένα mini γκάλο που έκανα χθες, όσους έβαλαν να ακούσουν το τραγούδι, τους άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου είχε κολλήσει για την υπόλοιπη μέρα, ενώ το είχα ακούσει εδώ πέρα μια φορά και μετά άλλες δύο πες. Και άκουσα και τις Ελένες Φουρέιρα. Σ' άρεσε? Όχι. Αδιάφορο μου φάνηκε εμένα. Θα περίμενα πολύ περισσότερα στην Ελένη. Ακόμα πιο Latin, ακόμα πιο ρέγγι ρυθμούς, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να το στηρίξει κιόλας. Δεν με ενθουσίασε. Περίμενα παραπάνω από την Ελένη τη Φουρέιρα. Λοιπόν, απαντάει η Αναστασία, θα πάει Eurovision η Γιάννα. Δεν μας άκουγες χθες, Αναστασία. Τα λέγαμε. Ναι, καλό είναι τελικά. Φανταζόμαστε το τραγούδι της, ναι, Γιάννας Τερζή. Της Φουρέιρα δεν το έχουμε ακούσει και θα το ακούσουμε. Θα το βάλουμε μετά. Και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τη Λαμία, γιατί για εκεί έρχονται τα μηνύματα. Mm. Ο φίλος ο Πάνος λέει: με πειρατικό περνάνε από την Λαμία του Πανουριά. Να, καλημέρα. Η πρώτη απάντηση. Καλημέρα, Πάνο. Την κρατάμε και αυτή την απάντηση. Ο φίλος Αποστόλης: ποιος άνθρωπος είχε αυτό το ερώτημα? Πείτε ρε κορίτσια, δεν ξέρουμε εμείς, είμαστε χαζοί. Και γελάει. Ποιος άνθρωπος. Εγώ την έχω την απορία, Αποστόλη μου: πώς περνάνε από τη Λαμία του Πανουριά? Μου έχει καλώσει τώρα. Πριν από το παιχνίδι είχα την απορία και νομίζω ότι μεγάλωσε ακόμη περισσότερο μετά το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς, καλημέρα Ελένη, από τη Λαμία περνάμε με τρένο και τώρα επόμενος. Και αυτή είναι μια απάντηση. Να, μια ωραία απάντηση. Καλημέρα, εύκολο πέρασμα από τη Λαμία του Πανουριά. Εύκολο ημί, θα το σχολιάσουμε μετά και το πρώτο και το δεύτερο. Δεν λέμε αν ήταν εύκολο. Ναι, πώς περνάμε. Εγώ δεν θέλω να μου πείτε αν ήταν εύκολο να περάσεις από τη Λαμία του Πανουριά. Πώς περνάμε από τη Λαμία του Πανουριά, ένας να βγει και να μου πει. Τον τρόπο, όχι το εύκολο ή δύσκολο. Λοιπόν, και έρχονται τα μηνύματα για Eurovision. Είστε της Eurovision τελικά, έτσι. Δηλαδή, κορίτσι πάμε μου λίγο να το πάμε στο αθλητικό. Το κοινό μας έχει ένα επίπεδο. Πάμε λίγο να κάνουμε στροφή. Θα μου πεις, είναι τώρα που έφυγε το άγχος, ρε παιδί μου, του παιχνιδιού και μιλάς για τα πάντα, για τον ήλιο που δεν λάμπει. Είναι απαράδεκτο, έτσι, να έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Καταστρέφονται θεωρίες και συνωμοσίες. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Σταύρο τον Κόλκα γι' αυτό. Γιατί είμαστε οι δύο άνθρωποι σε αυτή την πόλη που υποστηρίζουν ότι όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα έχει ήλιο. Νομίζω είναι από τις ελάχιστες φορές που σήμερα δεν έχει ήλιο, έτσι. Ναι. Αν και θα ανοίξει, είπαν. Έχει κρύο, να μείνετε ξαπλωμένοι στα κρεβάτια σας, να πάρετε καφέ. Μη σηκωθείτε ακόμη, αν δεν έχετε υποχρεώσεις. Εκτός και αν έχετε να πάτε καρναβάλι και στην, ναι, Πολύχνη. Γιατί έχει και στην Πολύχνη καρναβάλι. Δεύτερη καρναβαλική παρέλαση με μουσική και χορό. Για μικρούς και μεγάλους. Αφετηρία είναι το ΔΑΚ Πολύχνης. Πώς λέμε ΔΑΚ Λαμίας. Ναι. Έτσι, είναι το ΔΑΚ Πολύχνης. Και ο τερματισμός θα γίνει στο τρίγωνο της Πολύχνης. Ντύστε τα παιδιά σας, συντηθείτε και οι ίδιοι. Και πηγαίνετε. Όσοι έχετε μικρά παιδιά, ντύστε τα. Και μεγάλα. Βεβαίως και κάντε μια βόλτα. Και μεγάλα. Ναι, να έχεις το μαντράχαλο τώρα δίπλα, να τον ντύσεις. Ένα μωρό. Εντάξει. Ξέρεις, εγώ τα έχουμε εσύ πει. Εσύ είπαμε μάσκα, αλλά δεν στην Αναστασία που μας έστειλε φωτογραφία. Στείλτε μας και άλλη φωτογραφία. Έχουμε πει με τις κατηγορίες ένα κοκαλάκι, μία μάσκα στο πρόσωπο και φύγαμε.
Λοιπόν, για όσους λοιπόν δεν θα βρεθείτε στην Ξάνθη, αλλά θέλετε να δείτε τι θα γίνει στην Ξάνθη και στο καρναβάλι της Ξάνθης, η ΕΡΤ 3 μεταδίδει σε απευθεία σύνδεση την καρναβαλική παρέλαση στην Ξάνθη, τη μεγαλύτερη της Βόρειας Ελλάδας, Κυριακή, ώρα 1:30. Άρματα και χιλιάδες καρναβαλιστές ξεχύνονται στους δρόμους της πόλης με χρώματα και μουσικές να συνοδεύουν τον βασιλιά Καρνάβαλο. Θέλω να με ενημερώσει η φίλη Αναστασία που το έψαχνε. Έψαχνα τον βασιλιά Καρνάβαλο σε αγγελίες. Και δινότανε και αμοιβή νομίζω καλή. Βρείτε δηλαδή το βασιλιά και θα σας δω... Όχι βρείτε. Ζητείτε ο βασιλιάς Καρνάβαλος. Στην Ξάνθη, δεν κάνω λάθος, Αναστασία μου, υπήρχε αγγελία. Πόσα δίνανε. Πόσα δίνανε και έχω να προτείνω 5-6. Γιατί δεν θα το έκανες. Έχω να προτείνω, δεν θα τεινόμουν εγώ βασίλης Καρναβάλος. Γιατί δεν θα το έκανες. Εγώ είμαι για να στηρίζω από κάτω. Δεν είμαι για να πρωταγωνιστώ νομίζω. Να σου πω κάτι, άμα δίνανε καλά λεφτά. Καλά εντάξει, αφού άμα δίνανε 5.000 θα πήγαινα. Εσύ άμα δίνανε 5.000 για να κάνω μια παρέλαση. Να είμαι ντυμένη και να με πληρώνω κιόλας, γιατί όχι. Για ποια παρέλαση ζητούσαν, για την Ξάνθη. Βασιλιάς Καρνάβαλος μας λέει η Αναστασία μαζί με τη Βασίλισσα. Ζεύγος. Έπρεπε να είμαστε ζεύγος, Αναστασία μου. Δεν το γνωρίζουμε. Δώστε περισσότερο πληροφορία. Και να μας πει η Αναστασία αν δήλωσε συμμετοχή. Είμαι 100% σίγουρη ότι δήλωσε συμμετοχή. Σε τίποτα δεν μένει πίσω και από αυτά. Και τελικά δεν τα κατάφερε και απλά ντύθηκε μια. Κόπηκε! Να το καταγγείλουμε, Αναστασία, γιατί κόπηκες. Λοιπόν. Και στο Λαγκαδά έχει. Και στο Λαγκάδα, α, και η πόλη μας σε ρυθμούς κάτι έχουμε. Θέλω να σου πω ότι χθες, ναι. Αριστοτέλους, στις 11 και 10 το βράδυ, ναι. Από τα 16-17 χρονών πιτσιρίκια που ήταν στην Αριστοτέλους, είναι που ήπιανε και λίγο, ναι. Που τι δεν είναι και συνηθισμένοι, 11 και είναι που παίρνουν το λεωφορείο για να γυρίσουν στα σπίτια του. Που γυρνάνε. Το τελευταίο στις 12 κανονικά. Αλλά εκείνη την ώρα είναι για να είναι πίσω στις ανατολικές και δυτικές συνοικίες στις 12 που τους αφήνουν οι γονείς, πρέπει να ξεκινήσουν 11 και. Ναι, σωστά. Το λεωφορείο ήρθε 12 παρά. Είχε μαζευτεί ένα διχίλιαρο μέσα στο νερό στην Αριστοτέλους από άτομα. Το λεωφορείο φυσικά ήρθε και όποιος πρόλαβε μπήκε. Αλλά ένα τραγούδι γύρω-γύρω, μια βαβούρα. 14χρονα, 15χρονα εκεί. Με σμπρώχνανε δεξιά-αριστερά μου σαν τη θίτσα. Ναι. Που βγαίναν δεξιά-αριστερά σέλφι και δεν κοιτάνε κάτι άλλο την ώρα που βγαίνουν σέλφι. Δεν πάνανε δίπλα τους άνθρωπους που είναι έτοιμος να πέσει. Εγώ τους καταλαβαίνω. Με στριμώχναν από τη μία, με στριμώχναν και από την άλλη. Εγώ τους καταλαβαίνω. Είδες το ατύχημα που έγινε μες στη βδομάδα στο εξωτερικό τραβώντας σέλφι. Στις ράγες του τρένου, τι έπαθε, σκοτώθηκε, πρόσεχε. Και δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι, που ναι. Διαβάζουμε για ατύχημα με σέλφι. Τραβώντας σέλφι, μάλλον, για να το θέσουμε καλύτερα. Τέλος πάντων, να το αφήσουμε αυτό πίσω μας. Καλά να περάσετε και να κλείσουμε και την παρένθεση του καρναβαλιού. Υπάρχουν βέβαια και πολλά άτομα τα οποία δεν τους αρέσει καθόλου η συγκεκριμένη περίοδος. Είναι πολύ κατά. Εγώ δεν είμαι ούτε κατά ούτε υπέρ. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα μια Κυριακή έτσι χαλαρή, αν δεν έχεις δουλειά, μπορεί και να πήγαινε ένα ταξιδάκι, μια εκδρομή στην Ξάνθη. Τέλεια θα ήταν, ειδικά στην Ξάνθη. Αν έχεις ξεμπερδέψει από υποχρεώσεις, γιατί να μην πας έτσι λίγο να σε τσαλαπατήσουν, να πιεις ένα-δυο ποτά, να πάτε να φάτε, να γυρίσεις. Να χορέψεις, να ακούσεις λίγο βαβούρα, λίγο μουσική, λίγο να νιώσεις νεολαία. Έχω κάνει στο χωριό μου, στην Κρύα Βρύση, η παρέλαση. Έχει και εκεί καρναβάλι. Έχει και εκεί και είναι μεγάλη, σου λέει. Το πασίγνωστο καρναβάλι της Κρύας Βρύσης. Είχε πολύ κόσμο. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Γινόταν επί μια δεκαετία συνεχόμενα. Μάλιστα. Και τώρα δεν υπάρχει πια. Είναι μεγάλο το χωριό μου, κοπελιά, εντάξει. Δεν ήξερα. Είναι Κωμόπολη, δεν είναι χωριό. Δεν ήξερα για το. Στην Κρύα Βρύση, στα Γιάννητσα. Πάρα πολύ κόσμο. Και στην περίμενε, κάποια στιγμή πρέπει να έχεις διαβάσει και είδηση. Είχαν φέρει μεταγραφή, ναι, ναι. Δανεικές, ναι. Βραζιλιάνες από το Ρίο. Στην παρέλαση της Κρύας Βρύσης. Σωτήρη, μη σηκώνεις φρύδι. Σου λέει Κρύα Βρύση για το καρναβάλι της. Πήγε και φίλε πλήρωσε. Γιαννητσιώτη που ακούς, την ακούς πως κατακεραυνώνει, δηλαδή, Σωτήρη, το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης. Σαν το ακούς έτσι, η Κρύα Βρύση λέει. Δεν σου κάνει, δεν είναι εμπορικό, ναι, το brand name. Πήγε και πλήρωσε βραζιλιάνες για το καρναβάλι της. Ποιο είναι το επόμενο. Η αναγέννηση της Κρύας Βρύσης Απόλλων. Έφερε ο Απόλλων. Ναι, Απόλλων. Έφερε ο Ροναλντίνιο, ναι. Και στέφθηκε με επιτυχία η προσπάθεια, πες μου λίγο. Παιδί μου, σου λέω ότι γινόταν μια δεκαετία συνεχόμενα, ναι. Οι κοπέλες ήταν βραζιλιάνες. Βραζιλιάνες. Δεν ήτανε τύπου. Όχι, δεν ήτανε.
Δεν ήτανε. Από το Ρίο, όμως, Βραζιλιάνες. Από το Ρίο. Εσύ που το ξέρεις, δηλαδή. Καλέ, αφού είσαι. Από το Ρίο Αντίριο δεν ήτανε. Σταματάω, τώρα θύμωση. Όχι, όχι, αλήθεια, αλλά θέλουμε να μας πεις λίγο για το, για το καρναβάλι στην Κρία Βρύση. Άκου τώρα εδώ, καρναβάλι στην Κρία Βρύση, λέμε Βραζιλιάνες. Ναι, καλά. Σοβαρά σου λοιπόν, μιλώ. Φίλε από Κρία Βρύση, αν μας ακούτε. Αν μας ακούτε. Πάρτε τηλέφωνο. Στείλτε ένα μήνυμα. Θέλω να βγει κάποιος να το επιβεβαιώσει, γιατί δεν μπορούμε εγώ και ο Σωτήρης Δασκαλάκης που είναι στην κονσόλα του. Και εγώ γελούσα όταν μου είπε ο ξάδερφός μου ότι θα έχουν και Βραζιλιάνες. Εμένα στο Δενδροπόταμο πήγε το μυαλό μου. Το είπαν ή το είδες? Πήγα. Πήγαινα. 5-6 χρόνια στη σειρά πήγαινα. Α, κάθε χρόνο τις νοιάζετε τις Βραζιλιάνες. Καλά, οι Βραζιλιάνες ήρθανε 2 σεζόν. 2 φορές ήρθανε. Mm. Κάθε χρόνο έτσι θα πετάμε δηλαδή, λεφτά. Δηλαδή κανονικά με τη στολή. Όλο αυτό με τα πούπουλα. Με τα φτερά, τα πούπουλα. Έχω σοκαριστεί με την Κρία Βρύση. Πόσο δηλαδή, μπροστά. Ποιο καρναβάλι της Πάτρας, ποια Ξάνθη. Γιατί εκεί δεν έχουν, έχουν. Ποια Κοζάνη και ποια Καστοριά. Κρία Βρύση. Και δεν γίνεται πια καρναβάλι εκεί, ε. Να είδες, τη χάσαμε, Σωτήρη. Θα σε δίπλα είναι κιόλα στα Γιάννητσα. Εγώ μια φορά πήρα και μέρος και στην παρέλαση. Είχαμε ζητηθεί όλοι. Καλά, εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε τη σύνδεση που έχουμε με τους Βραζιλιάνους. Σωστά, σωστά, σωστά. Τη συγγένεια, δεν θα ήθελα. Ναι, ούτε εγώ θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Άλλη ώρα θα τα πούμε αυτά. Θα γίνουν οι αποκαλύψεις κάποια στιγμή όταν αποφασίσεις να τιμήσεις το ρόλο της δημοσιογράφου. Μάλιστα. Και να κάνεις το ρεπορτάζ σου. Βαρύ. Και να βρεις αυτή τη συγγένεια που σου λέω ότι έχω και δεν με πιστεύεις. Θες περιπτώσει... να πάρεις ρεβάνης για τις Βραζιλιάνες της Κρίας Βρύσης. Το ακούσαμε και. Το έχω το, το, το αίμα. Και πού τη γνώρισες, λέει ο άλλος. Ήταν η Βραζιλιάνα στην Κρία. Στο καρναβάλι της Κρίας Βρύσης. Φοβερά πράγματα. Ρε, τι ακούμε. Εγώ πάντως όταν πήρα μέρος στην παρέλαση είχαμε ντυθεί όλοι Τσάρλεστον. Γυναίκες άντρες. Δηλαδή, εμείς με τα φορεματάκια αυτά με τα κρόσια, τα πολλά και τα πούπουλα στο κεφάλι. Και οι άντρες με τα κουστούμια, ξέρεις, Σωτήρης, με το έξτρα το γυλαίκο από μέσα, τη φεντόρα από πάνω το καπέλο. Ωραία ήταν. Και κλείνουμε εδώ την παρένθεση για το καρναβάλι. Το ερώτημα το οποίο ταλαιπωρεί αυτή την εκπομπή είναι ένα, μέχρι να απαντήσει κάποιος υπεύθυνα, πώς περνάμε από την Λαμία του Πανουριά. Και με αυτή την ερώτηση, με αυτή την απορία, μπορούμε να πάμε στο διάλειμμα για να επανέλθουμε, να μπούμε λίγο στα της Λαμίας, στα αγωνιστικά. Έχει και πρωτοσέλιδα, έχει και ΑΕΚ Κυπελούχο. Πρωτοσέλιδα νομίζω δεν έχει σήμερα. Βέβαια και έχει. Αποθέωση της ΑΕΚ, δέστα του Ολυμπιακού. Η εφαρμογή μου έλεγε ότι δεν έχει, sorry. Η εφαρμογή σου δεν πήγαινε καλά. Ναι, γιατί πήρε και το κύπελο η ΑΕΚ χθες, το μπάσκετ. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Δεν σας χαλάμε χατήρια. Τραγούδια ζητάτε, τραγούδια σας βάζουμε. Όπως θέλετε εσείς την πάμε την εκπομπή. Κάνουμε προετοιμασία για τις παρελάσεις που πηγαίνετε. Έτσι ακριβώς. Προθέρμανση. Εμείς χορέψαμε πάντως τη Μακαρένα. Να σου πω πόσο την έχουμε χορέψει εμείς τουλάχιστον της ηλικίας μου. Πόσο. Το κλασικό. Της ηλικίας σου δεν κατάλαβα. Και το... Και το μακαρένι και το λασκέτσα. Πώς ήταν αυτό? Ναι. Ασερεχέ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Το ξέρω όλο το χορευτικό και αυτό. Λοιπόν, με τέτοιους ρυθμούς, λοιπόν, αφού είστε σε τέτοιο mood, θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Θα δούμε σιγά-σιγά τα πρωτοσέλιδα και τι σημειώνει σήμερα ο τύπος. Ναι. Και αυτό το τραγούδι έχει χορευτικό. Το Samba de Janeiro. Οι Βραζιλιάνες στην Κρία Βρύση, Σωτήρη μου, αυτό δεν το ξέρεις αυτό το χορευτικό? Πώς δεν το ξέρω. Αλλά λέω για τις Βραζιλιάνες. Φαγώθηκε. Ότι... Βγες ακροατή από την Κρία Βρύση. Φαγώθηκε. Λοιπόν, ακόμη δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο πάντως από Κρία Βρύση. Δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Κοιμούνται, κουκλίτσα μου. Μπορεί να έχουν και σήμερα παρέλαση. Μπορεί να πάνε και σήμερα που θέλουν να χορέψουν. Λες να ετοιμάζουν τις Βραζιλιάνες. Δεν ξέρω. Για την παρέλαση ακόμη περιμένω, δεν το πιστεύω. Ψέματα δεν θα πω στον αέρα. Περιμένουμε έτσι να μας επιβεβαιώσει κάποιος ή να μας διαψεύσει, τουλάχιστον εδώ την κυρία δίπλα μου, για τις Βραζιλιάνες της Κρίας Βρύσης, αυτές που νίκιαζαν στα καρναβάλια και στις παρελάσεις. Γκουγκλάρεις καρναβάλι Κρία Βρύση. Θα το δείξω τώρα, θα με σκάσεις δηλαδή, γι' αυτό. Δεν πιστεύω τίποτα. Αν δεν βγει άνθρωπος να το μαρτυρήσει, δεν πιστεύω τίποτα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά όμως στα πρωτοσέλιδα. Σε τέτοιους έτσι χαλαρούς ρυθμούς θα κινηθούμε σήμερα. Ούτως ή άλλως είναι Κυριακή. Υπάρχει βεβαίως παιχνίδι για τον Άρη στις 3 η ώρα. Άρης Καρδίτσα με γραμμή σε Νίκο Παπαδόπουλο και Κλεάνθης Βικελίδης. Θα μας τα πει λίγο αργότερα στην πορεία της εκπομπής. Να σε πάω Sport Day, να ξεκινήσουμε. Βεβαίως να με πάω Sport Day, γιατί ήταν η μέρα δικεφάλου χθες, κακά τα ψέματα. Έτσι, βεβαίως. Δικέφαλο στο ποδόσφαιρο, δικέφαλο και στο μπάσκετ. Και καλό θα ήταν να σταματήσει τη χθεσινή μέρα η μέρα των δικεφάλων, έτσι. Το πρωτάθλημα γενικώς. Λοιπόν, 83-88 η ΑΕΚ επικράτησε του τυπικά γηπεδούχου Ολυμπιακού στο Ηράκλειο, στον τελικό του κυπέλου μπάσκετ και φυσικά κέρδισε
τον το κύπελο Ελλάδος. Πήγαινε στο πόντο-πόντο. Μία έπαιρνε μία κεφάλι, μία η άλλη. Δηλαδή είχαμε πάνω από 10 φορές ισοπαλία σε όλο το παιχνίδι. Να σου πω κάτι, έχεις δει ποιος το έχει χάρει περισσότερο από όλους? Ο Σάκοτα. Ποιος Σάκοτα, παιδί μου? Ποιος? Ποιος Σάκοτα. Έχεις δει τι γίνεται στο Instagram του DPG 7000 από χθες? Τα είδα, ναι. Βρήκε ευκαιρία. Έχεις δει τι γίνεται? Ναι. Ο άνθρωπος το έχει χάρει περισσότερο από τον καθένα. Έχει βάλει μία. Θα το πω, να το βρω λίγο. Όσο διαβάζεις πρωτοσέλιδο Sport Day, να βρω λίγο DPG 7000. Βασίλισσα ξανά. Πανάξια κυπελούχος για τέταρτη φορά η Ένωση των αδάμαστων παλικαριών του Σάκοτα. Ξανά δίχως βοήθεια οι κολόνες των Ερυθρόλευκων που προχωρούν σε αλλαγές. Θα έχει διάφορες αποχωρήσεις, ψάχνουν παίκτες. Τι είπαν οι πρωταγωνιστές, τι λένε οι αριθμοί, η χρυσή βίβλος της διοργάνωσης. Ασταμάτητος για τον ΠΑΟΚ στη Λαμία, ο δικέφαλος πέρασε και από τη Φθιώτιδα και έδειξε και πάλι ότι είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Πέλκας και Μαουρίσιο οι σκόρερ της 10ης σερί νίκης. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτά μέχρι να τελειώσει. Μετά θα τα πούμε όλα τα ρεκόρ μαζί. Λογικό, ενώ όσο πάω κερδίζει θα διευρύνει το ρεκόρ, όσο δεν δέχεται γκολ θα διευρύνει και αυτό το ρεκόρ. Θα σπάνε τα ρεκόρ και τα εκτός και τα εντός έδρας και της αμυντικής λειτουργίας. Και προσωπικά ρεκόρ θα σπάνε και ο Πέλκας είναι ήδη ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση καριέρας και βάζει πλώρη για μια από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη σεζόν του στον ΠΑΟΚ. Αλλά πάω σε DPG βεβαίως. Ωραία, πες μας. Γιατί αν αγαπάς ένα προφίλ στο Instagram είναι αυτό του DPG, ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία των Αγγελόπουλων. Έτσι, ναι. Τα αδέρφια Αγγελόπουλη βεβαίως. Α, τους δύο, okay. Τους δύο. Γιατί και ο πρόεδρος ΣΑΕΚ Αγγελόπουλος είναι. Ναι, και εκεί θέλω να καταλήξω. Πού ήταν βεβαίως στο γήπεδο. Και έχει φωτογραφία τους δύο αδερφούς, που ένας κρατάει το κεφάλι του ρε παιδί μου, εμφανώς απογοητευμένος από ό,τι βλέπει. Και λέει και γράφει: όταν σε φωνάζουν να σηκώσεις το κύπελο, αλλά είναι απλή συνωνυμία. Κλαίω. DPG 7000. Μάλιστα, και συνεχίζει. Και ήταν απτόητος. Νομίζω ότι ανέβαζε Insta story ανά δευτερόλεπτα. Εγώ το πρώτο δεν το είδα. Τα δύο επόμενα που θα πεις είδα. Ποιος φταίει με κόκκινα γράμματα? Η ΚΕΔ που δεν έβαλε τους σωστούς διαιτητές 2,20. Α, το δίνει με στοίχημα. Ναι, ναι. Ο Γιαννακόπουλος που είδε τον αγώνα από την TV 1,75. Οι συγκυρίες και ο ανάδρομος Ερμής 1,40. Η ανωτερότητα του αντιπάλου ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, ο Αγγελόπουλος της ΑΕΚ λιγότερο νομίζω το χάρηκε. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν και ήταν πανευτυχής χθες. Έχει βάλει πολλά λεφτά, ναι. Η αλήθεια είναι. Και οι παίκτες το αφιέρωσαν και στον ίδιο, γιατί επειδή έχει βάλει λεφτά, ότι ήρθε ένα επισφράγισμα όλων αυτών των προσπαθειών που έχει κάνει τέλος πάντων. Και καλό είναι να χειροκροτούνται νομίζω τέτοιες πρωτοβουλίες στον αθλητισμό. Λοιπόν, Sport Time. Τρελάθηκα. Επέστρεψε και στο μπάσκετ η ΑΕΚ που έπαιξε ένα καταπληκτικό τελικό κόντρα στους Ερυθρόλευκους κατακτώντας τίτλο μετά από 16 χρόνια. Παλικάρια, η K20 πήγε αυθημερών στη Λάρισα, νίκησε 2-0 και πλησίασε περισσότερο στον Καριδάτο τίτλο. Άκου τώρα. Πάει και η K20 για πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της K20. Ασταμάτητα και τα μωρά του Παύλου Γκαρσία βεβαίως. Μάλιστα. Τρένο χωρίς στάση, πέρασε και από τη Λαμία ο ΠΑΟΚ που δείχνει αποφασισμένος για τον τίτλο. Πέλκας και Μαουρίσιο τα γκολ για την ομάδα του Λουτσέσκου. Ζήτημα εγωισμού, αντίδραση ψάχνει ο Ολυμπιακός. Επανάληψη του πεσινού θριάμβου ο Πανιώνιος. Έχει και απουσίες η αποστολή του Ολυμπιακού, τα είδες, χωρίς Φορτούνη πάει. Ταλαιπωρείται ακόμα από ενοχλήσεις. Απουσίες είναι έχει το και ο Πανιώνιος όμως. Απουσίες έχουν και οι δύο ομάδες. Δύο χρόνια από το θάνατο του Παντελή Παντελίδη σήμερα λένε. Πέρασαν δύο χρόνια. Ναι. Και το έχει Sport Time στο πρωτοσέλιδο. Ήταν ΑΕΚ το παιδί. Φανατικός. Ναι, βεβαίως ήταν ΑΕΚ. Δύο χρόνια πέρασαν. Πέρασαν δύο χρόνια, ναι. Και ακόμη ακούμε τα τραγούδια του, ακόμη διασκεδάζουμε με τα τραγούδια του. Παίζει παντού, βεβαίως. Και έχει αναγνώριση και από τους νέους, αλλά και από τους μεγαλύτερους. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, να κλείσουμε την Sport Time και να πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή που στείνει στον τοίχο βεβαίως την μπασκετική ομάδα. Τραγικά αδιάφορη. Θαυμαστικό. Θλιβερή, κρίμα, εικόνα. Ναι. Όλα πήγαν λάθος από την αρχή. Εκτός αγώνα και ο Σφαιρόπουλος. Ξέρεις, αυτό είναι σφάξιμο με το Γάντι. Ναι. Δηλαδή,
Πώς θες να φέρεις τον προπονητή πρώτων ευθυνών του εκτός αγώνα και ο Σφερόπουλος. Καιρό δεν είναι καλό το κλίμα για το Σφερόπουλο, όχι τώρα. Και βγάζει και έναν εκνευρισμό στις δηλώσεις του ο Σφερόπουλος. Πάλεψαν Σπανούλης και Μιλουτίνοφ. Βεβαίως βράζουν οι οπαδοί για τη νέα ήττα σε μια μέτρη ομάδα που κατέθεσε όμως πάθος την ΑΕΚ, χάρισαν το κύπελο στο μπάσκετ. Δηλαδή υποβαθμίζω και τον αντίπαλο, μέτρη ομάδα, αλλά είχε πάθος και κέρδισε. Ντροπή. Κάποιοι φόρεσαν τη φανέλα του θρύλου και πήγαν σε πάρτι μασκέ μπασκέ. Μάλιστα. Μόνο στο σπίτι, με κλειστές τις πόρτες, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Πανιόνιο μέσα ο Μυραλάς, έκπληξη με Βέργο. Τι εννοεί μόνο στο σπίτι? Και κλεισμένο το θυρόν είναι το παιχνίδι. Α, σωστά. Είναι και κλεισμένο το θυρόν, βεβαίως. Στο άδειο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιόνιο. Σε πάω στα γρήγορα στο φως. Είναι ακόμη ο Ολυμπιακός, έστω και λαβωμένος από ήττες και απώλειες. Και εδώ μόνο στο σπίτι. Μόνο στο σπίτι. Κοίτα να δεις σύμπτωση στους ίδιους τίτλους. Είναι σαν τα άρθρα με το Μαρινάκι. Μάλλον. Καταλαβαίνεις. Τώρα το μόνο στο σπίτι δεν είναι τίτλος που το σκέφτεσαι κάθε μέρα για ένα παιχνίδι και κλεισμένο το θυρών. Κοίταξε. Περίμενε. Δεν είσαι και ΠΑΟΚ για να πεις ότι το έχεις ζήσει πολύ έντονα στο πετσί σου για να παίζεις εναλλακτικά με τους τίτλους και να ψάχνεις κάθε φορά και διαφορετικό όταν έχεις φάει 7 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και κάθε αγωνιστική σκεφτόσουν. Έλεγες μόνο στο σπίτι το έβαλα την προηγούμενη αγωνιστική. Τώρα τι να βάλω. Στην άδεια Τούμπα το έβαλα την προπροηγούμενη αγωνιστική. Χωρίς τον κόσμο το έβαλα την πιο προπροηγούμενη. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχεις λίγο εξασκηθεί και στους τίτλους αν έχεις φάει ανάλογη τιμωρία. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βεβαίως. Διάβαζα ένα άρθρο ότι υπήρξε μια προειδοποίηση στο μάνατζερ του Κώστα Φορτούνη ότι ή θα συνέλθει ή πρέπει να προχωρήσουμε σε λύση συνεργασίας. Κάτι πρέπει να γίνει. Και λέω ρε παιδί μου, τόσα χρόνια βλέπαμε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες να υπάρχουν τέτοιου είδους σκέψεις και αποχωρήσεις και προβλήματα. Mm-hmm. Και ξαφνικά βρέθηκε και ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση. Για όλα υπάρχει πρώτη χρονιά φέτος. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, να ξέρεις. Δεν θα στο κρύψω. Μια μικρή ικανοποίηση την ένιωσα. Όχι για τον Κώστα του Φορτούνη. Για το μηχανισμό που για το μηχανισμό ότι επιτέλους νιώθει τους κραδασμούς. Γιατί δεν έχει τα μαξιλαράκια δεξιά-αριστερά. Μα γι' αυτό βρίσκεται επιποδός όλος αυτός ο μηχανισμός, επικοινωνιακά τουλάχιστον, για να περάσουν αυτή την περίοδο όσο πιο light και ανέμακτα μπορούν. Εντάξει, καιρός ήτανε. Έτσι ακριβώς. Φόρτσα Πλας. Η γούρικη Φόρτσα Πλας, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Τα λέει ο Δημήτρης εδώ, καθημερινά, ότι από τότε που βγήκε η Φόρτσα Πλας... Βγήκε η Φόρτσα, πήρε κύπελο ο ΠΑΟΚ. Βγαίνει η Φόρτσα Πλας, μαζί με τη Φόρτσα, δύο μέρες. Πού ξέρεις, μπορεί δύο εφημερίδες, δύο τίτλοι φέτος. Μην το αποκλείεις. Ποιος ξέρει. Φόρτσα Πλας με Δημήτρη Πέλκα Μασκοφόρο. Ξέρεις ότι διάβαζα Twitch χθες την ώρα του παιχνιδιού. Έλα, το έβαλε με τη μάσκα. Αυτό, έπρεπε να κυρωθεί, λέει. Το έβαλε με τη μάσκα. Σωτήρη, το έδεσε τον γκολ του Δημήτρη. Το έβαλε με τη μάσκα. Μετράει. Είναι ξεκάθαρο ότι βοηθάει η μάσκα πάρα πολύ. Έκανε και βήματα. Και ο Μαουρίσιο, λέει, την κράτησε 3 δευτερόλεπτα. Και ο Μαουρίσιο με τη μύτη. Και ο Μαουρίσιο. Με στη ρακέτα γινόταν αυτό 3 δευτερόλεπτα. Με τη μύτη επίσης. Με τη μύτη. Έτσι για να ξέρετε. Έπρεπε να βάλει και ένα Πρίγιοβιτς με την κοτσίδα. Για να ολοκληρωθεί. Ναι. Λοιπόν, τίποτα δεν τον σταματά. Με περήφανο καλπασμό πέρασε ο ΠΑΟΚ και από τη Λαμία. Παρά το κακό πρώτο ημίχρονο, ο δικέφαλος πατώντας γκάζι στην επανάληψη πήρε το τρίποντο και διατηρεί με παλικαρίσιο τρόπο την πρωτιά στο βαθμολογικό πίνακα. Happy birthday! Τα είπαμε και χθες, είχε γενέθλια ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Χαμός στα ποδητήρια για τα γενέθλια του coach. Προχωράμε ενωμένοι για το μεγάλο στόχο. Του κάνανε τούρτα και όταν ρωτήθηκε αν έφαγε τούρτα, πες λίγο τη θεϊκή απάντηση. Τούρτα δεν έφαγα. Εγώ σίγουρα δεν έφαγα τούρτα, έφαγα σαλάτες, νερό στο κεφάλι, αλλά τούρτα σίγουρα δεν έφαγα. Ανέβηκε και βιντεάκι από τους πανηγυρισμούς μέσα από τα ποδητήρια. Έτσι ακριβώς. Ωραίο οικογενειακό κλίμα. Νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Ράσβαν Λουτσέσκου, 49 πλέον, έτσι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, του έκαναν το καλύτερο δώρο βεβαίως οι ποδοσφαιριστές του, πήραν το τρίποντο στην Λαμία. Για τα σερί και για τα ρεκόρ νομίζω ότι έχει αρχίσει και γίνεται κουραστικό πλέον. Ο σκοπός και ο στόχος είναι ένας.
Όμορφες εικόνες, ασπρόμαυρο πάρτι στα ποδητήρια της Λαμίας, κεντρικό πρόσωπο Λουτσέσκου, τούρτα είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες του και οι άνθρωποι του Δικεφάλου. Τη λούστηκε την τούρτα ο Λουτσέσκου, δεν γινόταν κι αλλιώς. Λούστηκε σαλάτες, λούστηκε νερά, πολύ ωραίο κλίμα και μου άρεσαν και πάρα πολύ και οι δηλώσεις του Λουτσέσκου. Θα τις πούμε λίγο αργότερα αναλυτικά, γιατί δείχνει το δρόμο. Όχι μόνο αυτό, είναι αυτό που γράφει ο Γιώργος Σαββίδης στο Instagram, ότι είχαμε καλή ομάδα και στο παρελθόν, αλλά γίναμε ομάδα χάρη σε σένα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις να διαχειρίζεσαι ένα σύνολο και να κρατάς τις ισορροπίες. Και νομίζω ότι ο Λουτσέσκου το πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ισορροπίες και δεν υπάρχει γκρίνια ή δυσαρέσκεια εντός, οφείλεται στον Λουτσέσκου και στο πώς διαχειρίζεται το έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Και το διατυπώνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, αν θυμάσαι και στο πολύ κακό ξεκίνημα. Στο χλιαρό ξεκίνημα, όχι πολύ κακό, συγγνώμη. Δεν θα ξεχάσω τη δήλωση του Λέο Μάτος, που είχε πει «Μην αγγίζετε τον προπονητή». Και μετά βγήκε και ο Βιερίνια. Μπράβο. Και κινήθηκε στο ίδιο μήκος δηλώσεων και λες εκεί ότι κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται καλό εκεί μέσα και απλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να βγει προς τα έξω. Δεν είχε το χρόνο να δουλέψει ο άνθρωπος. Έτσι. Και γι' αυτό κιόλας έχει κερδίσει τόσο κόσμο πλέον, έτσι. Γιατί κολοτούμπες η μία μετά την άλλη κάθε μέρα. Μην ξεχνάμε πώς ήρθε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Εξ αρχής δεν είχε καθόλου, δεν έκανε γκέλ το όνομά του στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ήταν και αυτή η προϊστορία με τη Ξάνθη, αυτή η μανούρα στην Τούμπα. Είναι και ο Λουτσέσκου θερμός, ρε παιδί μου, ναι, σε σημείο πρόκλησης. Αλλά όπως ο ίδιος το έχει διατυπώσει καλύτερα, όταν εγώ ηγούμαι μια ομάδα, είμαι και ο μεγαλύτερος οπαδός αυτής της ομάδας και θα κάνω τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα μου. Έχει πει πολλά, Ελένη. Έχει πει πολλά. Και είναι όλα διαμαντάκια. Μαργαριτάρια, ένα-ένα. Και χθες είπα έχουν πάρα πολύ το νόημά τους. Θα τα πούμε μετά αναλυτικά. Να συνεχίσω με τη Forza Plus. Bisesvar, έχουμε τον τρόπο μας για να κερδίζουμε. 8 στροφές ακόμα για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Μπάσκετ σκληραίνει τη στάση του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσύρει ο ΠΑΟΚ τους παίκτες του από την εθνική ομάδα. Διάβαζα χθες το ρεπορτάζ. Πρόκειται για αντίδραση στη διαιτησία που αντιμετωπίζει ο Δικέφαλος τη φετινή σεζόν. Νομίζω και ότι τη φετινή σεζόν. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Θέλει να προστατεύσει και τους παίκτες του γιατί τους έχει ανάγκη. Με μικροενοχλήσεις είναι περισσότεροι. Είναι οι περισσότεροι με μικροενοχλήσεις. Υπάρχουν υποχρεώσεις Ευρώπη και Ελλάδα. Θέλει να δουλέψει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου με όλο του το σύνολο. Και την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχει και μια δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση που έχει ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια του. Και όταν λέμε αντιμετώπιση, αναφερόμαστε βεβαίως στη διαιτησία. Βεβαίως. Δεν έχουν κρύψει οι ασπρόμαυροι ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός αναφορικά με την διαιτησία το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει αλλάξει κάτι παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ και ανακοίνωση έβγαλε και με σκληρή γλώσσα μίλησε. Δεν έχει αλλάξει κάτι και από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει και κάτι. Και όταν βλέπεις ότι δεν υδρώνει κανένα αυτή, θα καταφύγει σε άλλες μεθόδους. Τι να κάνεις. Έτσι ακριβώς. Για να αντισταθείς. Τέλος πάντων, είχαμε και handball χθες. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Το επί του Πανελληνίου. Σαν σε προπόνηση. 36-20. Ξεκούραστη νίκη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα. K20 7 στα 7 και συνεχίζει. Πέρασε νικηφόρα και από τη Λαμία με 2-0. Και γυναικείο βόλε με το δεξί στα playoff. Άνετη νίκη 3-0 για ΠΑΟΚ. Κόντρα στον Άς Γιάννενα. Ο Μπρίκιτς στη Forza Plus, Ελένη. Λύσαμε φιλικά το συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψω για να πανηγυρίσω με την ομάδα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, Μπρίκιτς είναι αυτός, εδώ και καιρό ήταν εκτός και φαίνεται ότι ολοκληρώνει τον κύκλο του στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πάνω από ένα χρόνο είναι εκτός, αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος. Ναι. Με προβλήματα στη μέση, με προβλήματα στην μέση. Ήταν τη Δευτέρα και στο γήπεδο της Τούμπας. Έχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη μέση. Μάλιστα, έλεγε εκεί στους δικούς του ανθρώπους εκεί στον περίγυρο ότι αναμένεται να ταξιδέψει στη Γερμανία προκειμένου να δει τι θα κάνει. Να κάνει μία επέμβαση. Δεν τα παρατάει πάντως. Τι ηλικία έχει ο Μπρίκιτς? Νομίζω είναι 35. Μάλιστα. Οπότε ήταν η επιτάς τώρα. Ή κάνει επέμβαση και θέλει να επιστρέψει. Γιατί θέλει να επιστρέψει. Νομίζω στην αγωνιστική δράση. Πολύ λέω. Λοιπόν. 31 είναι πάρα πολύ. Είναι. Ορίστε. Ωραία. Άρα μπορεί να κάνει επέμβαση και να επιστρέψει. Ναι, θέλει να επιστρέψει. Και οι τερματοφύλακες μπορούν να παίζουν παραπάνω. Δεν το έχει αποφασίσει ακόμη ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Θέλει να κάνει αυτή την επέμβαση, να δει πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του και κατόπιν, αν και εφόσον είναι καλά και ακολουθεί την αποθεραπεία του, να επιστρέψει στα γήπεδα.
Συνεχίζω με την πράσινη. Ήρθαν και έδεσαν για το μπασκετικό πάω και τους καινούριους παίκτες. Να μην πετάξει χαρταετό, να καθαρίσει ανήμερα της καθαράς Δευτέρας από τη μαύρη κοιλίδα των 0 εκτός έδρας. Θέλει ο αποδεκατισμένος Παναθηναϊκός στη Λάρισα. Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Έχει πολύ ωραία παιχνίδια και σήμερα και τη Δευτέρα. Νομίζω αυτό είναι το παιχνίδι της Δευτέρας. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος. Θες να πεις εσύ την ώρα? Βεβαίως να πω εγώ την ώρα. Δεν ξέρω γιατί με κοιτάς με αυτό το ύφος και μου χαμογελάς. Γιατί λοιπόν, ξέρω ότι λατρεύεις την ώρα το σπορ, γι' αυτό. Ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, ώρα το σπορ, ΑΕΚ, 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 κύπελο. Πολύ φλάτ. Δεν ξέρω, τελευταία. Έχει από ναι, το είδα. Τελευταία με απογοητεύει λίγο η ώρα των σπορ. Την είχα συνηθίσει σε άλλο, κοίταξε, σε άλλο level. Η αλήθεια είναι ότι όπου βρουν Ολυμπιακό, έχουν ένα καλό σερί σε όλα τα αθλήματα αυτή τη στιγμή, έτσι. Εντάξει, την πρώτη φορά βγάλανε ωραίο πρωτοσέλιδο. Τη δεύτερη το ξαναβγάλανε το ωραίο πρωτοσέλιδο. Τώρα εντάξει, το συνηθίσανε μάλλον. Δεν ξέρω τι να πω. Και με κόκκινα γράμματα λίγο, εκεί διάβασε το παρακάτω. Να το πω με την προφορά του ηθοποιού. Εννοείται. Του Βέγκου. Περίμενε λίγο. Το έχουμε. Του Βέγκου, το κλασικό. Δεν το έχουμε. Για να το βρει λίγο. Διάβασε τα μικρά γράμματα. Όχι, θα σου πω τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Αν και με ξανά κόλυφα, δεν πανηγυρίζεις, αλλά είναι η ατάκα αυτή. Είναι η ατάκα που πρέπει να ακουστεί, νομίζω, έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα σε πάω στην αρένα. Κυρίαρχος, νέα πτήση τίτλου στη Λαμία, έσπασε τα μπλόκα και το κατενάτσιο στο β' μέρος. Η γκολάρα του Μαουρίσιο με κεφαλιά ψαράκι που σφράγισε το διπλό. Ωραία γκολ ήταν και τα δύο. Μ' αρέσανε. Και του Πέλκα και του Μαουρίσιο. Νομίζω ότι το πρώτο γκολ, βέβαια, είναι η αποθέωση της ομαδικότητας. Για μένα όλη η μαγεία, στο είπα και εκείνη την ώρα, είναι η σέντρα assist του Μπίσεσβαρ που έχει την ψυχραιμία και τον αλτρουισμό εκείνη την ώρα αντί να σουτάρει, να δώσει μικρο assist μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μπίσεσβαρ που δεν κουνιέται καν. Ναι, είναι ακίνητος. Είναι τρομερά ψύχρεμος. Να σου πω κάτι, είναι η ποιότητά του. Δηλαδή, πώς Ολλανδία, φαίνεται... φίλοι μου, Ολλανδία. Σχολή ολόκληρη είναι. Έχεις την ατάκα, για δώσε λίγο. Δεν υιοθετούμε, έτσι το λέει η ώρα το σπορ. Έτσι ακριβώς, εμείς απλά δώσαμε μια ηχητική υπόκρουση στο πρωτοσέλιδο. Τον κερδίζει η αλήπητα, θα πω, δεν θα πω όπως το λέει εδώ. Όπου τον βρει, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σε πρωτάθλημα. Εντάξει, και κύπελο. Τον κοπανάει. Εντάξει. Τον κερδίζει, τον κοπανάει. Τον κοπανάει η αλήπητα όπου τον βρει σε ποδόσφαιρο, δεν σε μπάσκετ, πρωτάθλημα και κύπελο. Τον κοπανάει Σωτήρη Δασκαλάκη. Δεν ξέρω. Σε συνδυασμό τα δυο μαζί. Την κοπανάμε τη σκορδαλιά, Σωτήρη. Την κοπανάμε. Ορίστε. Έτσι λέει και το πρωτοσέλιδο. Ωραία. Λοιπόν, μας έμειναν δύο ακόμη πρωτοσέλιδα, βεβαίως. Είναι η αρένα. Την είπα την αρένα μόλις. Α, ούτε... Ήμουν με το Σωτήρη και τη σκορδαλιά, κατάλαβες. Τα άλλα δεν έχουν βγει. Όχι. Ωραία, τα άλλα δεν έχουν βγει. Τελειώσαμε και με τα πρωτοσέλιδα. Έτσι είδε ο τύπος της χώρας τα όσα συνέβησαν χθες σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Νομίζω ότι ήταν η μέρα των δικεφάλων. Τα είπαμε και τα ξαναλέμε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία είδηση άνοιξε εκεί. Το διάβαζα χθες. Θα το πεις μετά το διάλειμμα, γιατί ξέρω ότι δεν κρατιέσαι. Συμβαίνουν και αυτά, να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, να καθυστερήσει η πτήση σου για ποιο λόγο. Εγώ ξέρω ότι ακόμα δεν έχουμε απάντηση στο ερώτημα πώς περνάς από τη Λαμία του Πανουριά. Ναι, έχετε δώσει κάποιες απαντήσεις. Πώς σταματά τα αεροπλάνα. Απαντήσεις, αλλά μας παραπέμπετε σε Μπίσεσβαρ, Πέλκα και ούτω καθεξής. Άλλο ρωτάμε. Πώς περνάει μάλλον από την Λαμία του Πανουριά. FM κενό, τα μηνύματά σας 54526. Για να τοποθετηθείτε βεβαίως υπεύθυνα. Μπορούμε να πάμε στο διάλειμμα. Όποιος θέλει να πάρει και τηλέφωνο να το πει. Μόνο αν θέλει να τοποθετηθεί υπεύθυνα. Βεβαίως, γι' αυτό. Δηλαδή να το έχει μελετήσει το θέμα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Φουλ καρναβάλι. Αυτός είναι ο Ρίκι Μάρτιν. Ρίκι Μάρτιν, ναι. Ο οποίος φέτος παίζει στο American Crime Story, ναι, τη δολοφονία του Αρμάνι. Του Βερσάτσε. Η Ακαδημία του Ρίκι Μάρτιν. Έχουμε καεί. Ναι. Το ρόστερ. Η δολοφονία του Βερσάτσε. Ναι. Και παίζει το σύντροφο του Βερσάτσε.
ο Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει. Ισχύει. Λες, δεν γίνεται. Ισχύει. Τον βλέπεις με τα πουκαμισάκια στα 90s και λες, εντάξει. Ήσουν από τις πιτσιρίκες που ήσουν κολλημένοι με Ρίκι Μάρτιν? Όχι πολύ, αλλά το θεωρούσα. Πάντα ένα πολύ όμορφο άντρα. Αλλά αναγνωρίζω το ωραίο. Και όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει. Ομορφαίνει κι άλλο. Και δεν έχει περάσει χρόνος από πάνω. Αυτό! Τον έβλεπα και στην εκπομπή της Ellen DeGeneres. Yes. Βλέπεις καθόλου? Έχεις πετύχει ποτέ? Εντάξει. Όνειρο η εκπομπή. Η εκπομπή είναι κλάμα. Όνειρο. Πρέπει να μοιράζεις δώρα γύρω στα 50.000 κάθε μέρα. Τα έχω βάλει κάτω. Δίνει εκπτωτικά κουπόνια, smartphone, pads, ταξίδια. Με τέτοια τηλεθέαση. Και τα δίνει σε όλο το κοινό. Με τέτοια τηλεθέαση και τέτοιο κοινό, λογικό δεν είναι? Ναι. Είναι απόλυτα λογικό. Έλεν είσαι. Έλεν είσαι. Έλεν είσαι. Εντάξει, τρεις Έλεν είμαστε επιτυχημένες. Τη Μενεγάκη δεν τη βάζω μέσα. Όχι, αγάπη μου, εγώ, εσύ και η Έλεν. Και η DeGeneres. Αυτή, εκεί κλείσαμε. Λοιπόν, Τζουρίς έχουμε μαζί μας στο Billiard and Bowling Center. Βέβαια. Απολαύστε παιχνίδι στα Τζουρίς. Και σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα για Τζουρίς. Βεβαίως. Να πας να παίξεις εκεί πέρα μπιλιαρδάκι, πινκ-πονκ. Έχει και φωτοπλέι. Μόνο για φωτοπλέι είμαστε. Πρέπει να σταματήσουμε για να το λέμε. Το έχει μάθει ο κόσμος ότι δεν μπορείς να παίξεις ποδοσφαιράκι. Ποδοσφαιράκι μπορώ να παίξω. Μπιλιαρδάκι δεν μπορώ να παίξω. Κοίταξε, Σωτήρη, τώρα με στοιχιώνει μία ήταν με 5-0 και θα το λέει σε κάθε εκπομπή. Σωτήρη, έτσι τον είχε το τερματοφύλακα. Δεν τον έκανε ποτέ έτσι. Έτσι, οριζόντια. Μα σου είπα, έδινα να βάσει στα χάφη. Εν τω μεταξύ, ήταν άλλη εικόνα. Στο γιατί... δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού στον άξονα, ναι. Βγήκαμε εμείς τώρα να πάμε για ποτό και στο δρόμο έτσι στην Περατζάδα, ναι, το καλοκαίρι, πετυχαίνουμε ένα μαγαζί υπαίθριο το οποίο είχε μπιλιαρδάκια. Σκέψου τώρα όμως Θεσσαλονικές έτοιμες για βραδινή έξοδο. Ναι, είμαστε λίγο αυτοκράτηρες ντυμένες. Εγώ φόρεμα με ουρά και τι μάζευα. Και επειδή έχουμε χρόνο μέχρι να έρθει η παρέα μας, κοντοστεκόμαστε, το κοιτάμε και λέμε δεν μπαίνουμε. Μέσος όρος ηλικίας 13 μέσα. 13 πάνω δεν είχε. Καλοκαίρι τώρα τα παιδιά με τα σορτσάκια, σαγιονάρες, έπαιζαν εκεί. Λοιπόν, και επειδή φορούσαμε μακριά φορέματα και οι δύο, τα κάναμε ένα κόμπο ωραιότατο στο πλάι. Το θέμα είναι... Για να είσαι άνετος. Ακόμη και σαλονικιά υπερπαραγωγή να είσαι, να μπορείς να τσαλακώνεις την εικόνα σου. Δηλαδή να δένεις κόμπο το φόρεμα, και ας είναι μετά τσαλακωμένο στον ποτό, για να παίξεις. Τι ωραία που περάσαμε. Και να σου πω κάτι, εγώ δεν βρέθηκα σε καλή βραδιά και μου το χτυπάει. Okay. Συμβαίνουν αυτά. Τέτοιες ντροπιαστικές σίτες παραμένουν, Ελένη. Έχει γραφτεί στην ιστορία, τώρα πάει. Τι να κάνουμε. Ήταν σε κακό βράδυ ο τερματοφύλακάς μου, να ξέρεις. Ναι, αυτό είναι. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πριν πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο και στο ρεπορτάζ του Άρη, βεβαίως, γιατί υπάρχει και παιχνίδι σήμερα το οποίο θα ακούσετε ζωντανά στις 3 η ώρα, χρωστάς μια είδηση. Ντουμπάι, Άμστερνταμ, αεροπλάνο. Υπέροχο. Ωραία. Ναι. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη στάση το ενδιάμεσο. Όχι. Από Ντουμπάι, επόμενη στάση Άμστερνταμ. Next stop, Άμστερνταμ. Χτυπάς και κουδουνάκι, κατεβαίνεις. Έλα όμως που σε μια πτήση έγινε μη προγραμματισμένη στάση στη Βιέννη. Και δεν μπορείς να φανταστείς το λόγο. Δηλαδή, εγώ το διάβασα τον τίτλο και λέω δεν μπορεί να το εννοεί. Τεχνικό πρόβλημα. Όχι. Κάποιος επιβάτης έπαθε κανένα σοκ. Ούτε ιατρικό ήταν το πρόβλημα. Ούτε ιατρικό. Τι ήτανε? Ούτε βρήκανε κανένα τρομοκράτη μέσα. Ούτε αεροπειρατεία έγινε. Ούτε λαθροεπιβάτη βρήκανε. Και γιατί σταμάτησε αναγκαστικά στη Βιέννη? Θα το διαβάσω όπως το λέει ο τίτλος. Λόγω αερίων. Επιβάτη. Άκου να δεις τώρα, Ελένη, Σωτήρη και φίλο Κροατή. Δεν είναι σοβαρές ειδήσεις τώρα αυτές εδώ που μου έχεις. Υπήρχε ένας επιβάτης λοιπόν μέσα που αρνήθηκε να σταματήσει να αερίζεται κατ' εξακολούθηση. Ανακουφιζόταν ο άνθρωπος πολύ χειρά, λέει το ρεπορτάζ. Δύο από τους επιβάτες, κάνει facepalm ο Σωτήρης, δύο από τους επιβάτες αντέδρασαν, δεν το ανέχτηκαν παραπάνω. Ο πιλότος αποφάσισε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βιέννη. Αμέσως μετά αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και απομάκρυναν 4 άτομα από την πτήση. Λογικά, τον επιβάτη που ανακουφιζόνταν, το ζευγάρι που διαμαρτυρήθηκε, ο τέταρτος πρέπει να ήταν ο παρτενέρ του αεριζόμενου. Ποιος ήταν ο παρατηρητής? Από Άμστερνταμ, Ντουμπάι. Από Ντουμπάι, Άμστερνταμ. Από Ντουμπάι, εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι η αφορμή του καυγά ήταν ο επιβάτης που αρνήθηκε να προσπαθήσει να συγκρατηθεί.
Οι δύο Ολλανδοί το θεώρησαν εξαιρετικά προσβλητικό. Ζουν ανάμεσά μας. Ζουν ανάμεσά μας. Συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχει και βίντεο, οπότε το πιστεύω. Εφόσον βλέπω και την αστυνομία μέσα να έχει μπει στο αεροπλάνο, το πιστεύω. Αυτό το δέχομαι. Όχι σαν τις Βραζιλιάνες από την κρύα βρύση. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Έχω πάει Φιλανδία. Εκδρομή. Ναι. Έχω πάει με το σχολείο στη Δευτέρα Λυκείου, ανταλλαγή μαθητών που γίνονται τα προγράμματα, ξέρεις. Φιλοξενήσαμε πρώτα εδώ τις Φιλανδές και μετά πήγαμε εκεί αποστολή Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτη μέρα μας φιλοξενούν σε σπίτια. Ωραία, δεν μένουμε ξενοδοχείο. Ναι. Σε ένα χωριό, όχι στο Ελσίνκι, Γιουβάσκουλα λέγεται, είναι ένα πολύ βόρειο χωριουδάκι. Την πρώτη μέρα στο τραπέζι ήταν η Βέρα, η κοπέλα που με φιλοξενούσε, και οι γονείς της. Εκεί που καθόμαστε. Τρομάζω λίγο για την, εκεί που καθόμαστε, για την εξέλιξη της ιστορίας μετά το θέμα το οποίο διάβασες. Και ναι. Τρώμε παστίτσιο με κιμά από τάρανδο. Ναι. Ωραία. Ξαφνικά ακούω ένα πρτσ. Λέω θα παράκουσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τη δεύτερη φορά τον κοιτάω. Ήταν ο πατήρ της οικογένειας, η κεφαλή. Δεν ταράζεται. Συνεχίστηκε, αυτό έγινε 5 φορές κατά τη διάρκεια του γεύματος, ξέρω εγώ, έτσι. Δεύτερη μέρα το ίδιο, τρίτη μέρα το ίδιο. Την τέταρτη με ρώτησε η κοπέλα, η μαθήτρια δηλαδή που με φιλοξενούσε, αν είμαι εντάξει. Με αυτό που συμβαίνει. Όχι. Αν είμαι εντάξει γενικά. Τους λέω μια χαρά. Όχι, μου λέει, γενικά είσαι εντάξει, εγκληματίστηκε στο περιβάλλον. Τους λέω ναι. Γιατί λέει δεν σε έχουμε ακούσει να ανακουφίζεσαι, μήπως έχεις κάποιο πρόβλημα. Στη Φιλανδία λοιπόν, αγαπητέ φίλε, το θεωρούν απολύτως φυσιολογικό. Μπορεί λοιπόν ο επιβάτης αυτός να ήταν Φιλανδός. Μάλιστα. Λόγια δεν έχω για αυτή την ενημέρωση. Η αλήθεια είναι λόγια δεν είδες έχω. Είδες τι γίνεται στον κόσμο. Πώς είναι οι Γερμανοί που έχουν το ρέψιμο, που δεν το έχουν προσβολή, να το κάνουν ανοιχτά. Πόσο πίσω είμαστε σε κάτι τέτοιες στιγμές, Σωτήρη μου, δεν νιώθεις λίγο οπισθοδρομικός? Όχι, και εγώ νομίζω ότι θα το κρατήσω. Ας φυσικά. Μείνουμε. Λοιπόν, μετά την πολύ ωραία παρένθεση που μας έκανες, να πάμε στον Γιώργο Σαββίδη βεβαίως, ο οποίος ευχήθηκε στον Ράσβαν Λουτσέσκου για τα γενέθλιά του, με ένα μακροσκελές κείμενο στο Instagram. Τον ευχαρίστησε για όλα, το ευχήθηκε τον double γιατί το αξίζει. Και γράφει τις πολύ ωραία λόγια, τα οποία έχουν τη σημασία τους. Και θα ξεκινήσω με αυτό που λέει, πέρα από το ευχαριστούμε για όλα, coach, πάντα είχαμε εξαιρετικούς παίκτες, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε πως τους έκανες να δουλεύουν ως ομάδα, να παλεύουν ο ένας για τον άλλον και το πιο σημαντικό, να μάχονται για αυτή τη βαριά φανέλα. Είμαστε όλοι τώρα μια μεγάλη οικογένεια επειδή εσύ κρατάς τις ισορροπίες και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Χαρούμενα γενέθλια ξανά, coach, και σου εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να κατακτήσεις το double. Το αξίζεις και το αξίζουμε. Και φυσικά όλη η Βόρεια Ελλάδα το αξίζει. Συνέχισε να σπάς ρεκόρ, είμαστε όλοι μαζί σου. Νομίζω ότι είναι από τα πιο to the point κείμενα αναρτήσεις του Γιώργου Σαββίδη, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο, δίνει το στίγμα της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή μέσα στην ομάδα. Και το ποιος πρέπει να καρποθεί, σίγουρα είναι ομαδική δουλειά, αλλά όλα έχουν μία κεφαλή. Και όταν μιλάμε για μία ποδοσφαιρική ομάδα, κεφαλή αυτής νομίζω ότι πρέπει να είναι και πρωταγωνιστής ο προπονητής. Για να αναδεικνύει ταλέντα, ικανότητες, ισορροπίες, που είναι η λέξη κλειδί για τον Ράσβαν Λουτσέσκου και την ακούμε συνέχεια από το στόμα του. Balance. Balance, balance και mentality. Όλη την ώρα, και ναι. Δείχνει το δρόμο. Κάτι άλλο που κράτησα και σίγουρα και εσένα σου έκανε εντύπωση στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Λουτσέσκου μετά το παιχνίδι, είναι αυτό που είπε για το ντέρμπι. Θες να το σχολιάσουμε λίγο? Ότι δίνει 3 βαθμούς. Μπράβο, όπως όλα τα παιχνίδια, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Και στον περίγυρο του ΠΑΟΚ, επειδή αυτή τη στιγμή, εδώ και ήδη ένα μήνα, έτσι, έτσι όπως πάει η ομάδα που δείχνει ωραία εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο περισσότερος κόσμος είναι ξεσηκωμένος σε φάση άντε να έρθει και το μάτς με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και να τελειώνουμε. Κοιτάμε κάθε μάτς της επόμενης εβδομάδας. Μόνο αυτό και τίποτα παραπάνω. Και έρχεται η ώρα λοιπόν αυτού του παιχνιδιού και ο Λουτσέσκου αντί να πει 500 διαφορετικά πράγματα που θα μπορούσε να πει για ένα ντέρμπι, λέει ότι οκ, 3 βαθμούς δίνει και αυτό. Χαμηλά την μπάλα, θα μπούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και τελείωσε. Την υποχρέωσή μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Η ηρεμία που δίνει. Νομίζω ότι είναι από τους λίγους που μπορούν και κρατούν πολύ χαμηλούς τους τόνους πριν από αυτό το παιχνίδι. Το ότι ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Το έχει αποδείξει πολλά έξω ΠΑΟΚ όταν είχε βρεθεί στη θέση του Ολυμπιακού και κατέβηκε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, κάνοντας την ζημιά στο φαβόρι, στον δυνατό του ζευγαριού που ήταν ο Ολυμπιακός. Ναι. Μπορεί πλέον οι ρόλοι να έχουν αντιστραφεί και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να είναι ο δυνατός και να κουβαλά τον τίτλο του φαβορή την επόμενη αγωνιστική στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Στο δεδομένου ότι είναι και στην έδρα του, έτσι. Έτσι ακριβώς, και δεδομένου ότι το θέλει περισσότερο, δεδομένου ότι δεν νοείται να χάσει βαθμούς όντας πρωτοπόρος της βαθμολογίας, αλλά εκεί κρύβεται και η παγίδα του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει βάλει και έχει ρίξει τον Ολυμπιακό πολλές φορές από τον άλλο ρόλο στη συγκεκριμένη παγίδα τον Ολυμπιακό, του outsider. Ναι, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Και φυσικά αυτό το ύφος, αυτή η συμπεριφορά, αυτή η αντιμετώπιση αφιψηλού του συγκεκριμένου παιχνιδιού, νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει, και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει ο Λουτσέσκου, ότι είναι ένα παιχνίδι που δίνει 3 βαθμούς. Το δύσκολο για τον Λουτσέσκου είναι ότι θα πρέπει να το περάσει και στο εσωτερικό της ομάδας. Γιατί διαβάζω και τις δηλώσεις του ΜΑΚ εδώ και αρκετό καιρό. Γενικώς, παίρνοντας μια γεύση από το κλίμα των άλλων ποδοσφαιριστών ή του συνόλου, υπάρχει μια εντός εισαγωγικών έπαρση. Καλή έπαρση, γιατί το δείχνει ο ΠΑΟΚ και αγωνιστικά, ναι, το πιστοποιώνει. Είναι δικαιολογημένο εν μέρη. Και βαθμολογικά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι πρέπει να το προσεγγίσεις όπως όλα τα υπόλοιπα. Και εννοείται ότι κανένα πρωτάθλημα δεν τελειώνει στο μάτς της Τούμπας και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Έχει πολύ δρόμο ακόμη, υπάρχει ντέρμπι με την ΑΕΚ και η ΑΕΚ έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα και θα πρέπει αυτό το παιχνίδι να το αντιμετωπίσει όπως όλα τα υπόλοιπα, με σοβαρότητα, με πειθαρχία και προσέγγιση και πίστη στο πλάνο του. Κλείνουμε όμως την παρένθεση προσωρινά του ΠΑΟΚ, γιατί θα επανέλθουμε λίγο στις δηλώσεις του Λουτσέσκου για να ξεχωρίσω. Έχω ξεχωρίσει ακόμη 2-3 κομμάτια για να μιλήσουμε με Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας πει το ρεπορτάζ του Άρη. Βεβαίως υπάρχει παιχνίδι. Νίκο, καλημέρα σήμερα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. 3 η ώρα, αυτό το 3 η ώρα, ρε φίλε, κάθε φορά 3 η ώρα, 3 η ώρα. Δεν βαρεθήκατε 3 η ώρα. Τελειώνουμε, λένε, εντάξει. Και μετά 2-3 μήνες μένει. Α, έτσι θα πάτε 2-3 μήνες, 3 η ώρα. Μετά θα αρχίσουν τα 5 και 4, τα 7.30. Πολύ καλύτερο. Δεν το πιάσες. Α, το πιάσες, εντάξει. Ωραία. Πολύ καλύτερο, αυτό λέω. Πολύ καλύτερο. Κοίτα, να σου πω, έχει και τα καλά του το 3 η ώρα, να ξέρεις. Γιατί το μάτς τελειώνει στις 5 και εσύ 6.30-7 παρά έχει τελειωμένο. Νομίζω ότι η καλύτερη ώρα είναι αυτή 5 και 4 για παιχνίδι. Και το 5 και 4 είναι καλό. Ναι. Γιατί το 3 είναι λίγο σκότωμα. Το 7.30 είναι σκότωμα, δεν το συζητώ. Ναι, ναι. 5 και 4. Κάνεις τον καφέ σου εκεί, σ' ακούμε, τα κουζινικά σου, κάτι κάνεις. Ακούστηκες. Ελληνικό κάνεις, Νίκο. Παραδοσιακός. Ναι, ναι. Παραδοσιακός άντρας που είσαι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος με τον ελληνικό του. Νίκο, πριν πάμε στα του ρεπορτάζ του Άρη, έχουμε μια απορία, ναι, εδώ σαν εκπομπή, αν μπορείς να μας τη λύσεις κι εσύ. Αν μπορέσω, φυσικά. Πώς περνάει κανείς από τη Λαμία του Πανουριά, γνωρίζεις? Εσύ ξέρεις από Λαμία και Πανουριά τώρα, μην μου λες εμένα. Θες να ανοίξουμε τώρα κουβέντα για τον Πανουριά? Καταρχάς, ναι, θέλω να ανοίξουμε κουβέντα για τον Πανουριά. Θέλω να μου πεις τι εστί Πανουριάς. Φυλακή θα πούμε. Όχι, έλα. Εντάξει, δημοσιογράφος είσαι, ξέρεις να χειρίζεσαι καλά το λόγο σου και ξέρεις να κρατάς ισορροπίες. Εντάξει, θες να σου πω δηλαδή για τη Λαμία, ας πούμε, σαν ομάδα η Λαμία. Για τη Λαμία του Πανουριά. Όχι, θέλω να μου πεις. Ο Πανουριάς έχει μια κατασκευαστική εταιρεία. Ναι. Είναι Ιντερκάτ, αν θυμάμαι καλά. Έτσι νομίζω ότι λέγεται. Δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια εκεί πέρα. Δίνει δουλειά σε πολύ κόσμο εκεί. Δίνει δουλειά σε πολύ κόσμο. Τα διαβάσαμε και σε πρόσφατο άρθρο εμείς, να ξέρεις ότι δίνει πολύ κόσμο σε δουλειά. Πώς δίνει ο Ιβάν Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη, λέγανε τα άρθρα, κάνανε σύγκριση. Έτσι δίνει και ο Πανουριάς σε Λαμία, ναι. Δίνει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο ο κ. Πανουριάς και γενικότερα επένδυσε πολλά στην περσινή άνοδο της Λαμίας, έτσι. Ναι. Ενώντας τα χρήματα που ξόδεψε για την ενίσχυση της ομάδας, έτσι, μην πάει το μυαλό κάποιου κάπου αλλού. Για να επιτευχθεί ο στόχος, ναι. Βεβαίως, Ελένη μου, ναι.
Μαζί θα τα βγάλουμε, Νίκο μου. Ναι, για συνέχιση. Αυτά τι άλλο. Μάλιστα. Κοίτα, η Λαμία, για να είμαστε άσχετα ο τρόπος με τον οποίο ανέβηκε την περσινή σεζόν, στον οποίο τον είδανε όλοι, πιστεύω, και οι πιο αντικειμενικοί, ας πούμε, είδαν πώς ανέβηκε η Super League η Λαμία, φέτος παρουσιάζει μια καλή εικόνα στη Super League. Εντάξει, είναι και Μπάμπης Τενές, έτσι. Εντάξει, ναι, ο Τενές, εγώ να σου πω, δεν περίμενα να μακρομερεύσει στον πάγκο της Λαμίας τόσο σε αυτό το σημείο. Εντάξει, τον κράτησε ο Πανουργιάς. Νομίζω ότι του έχει δώσει εν λευκό την διαχείριση της ομάδας. Γι' αυτό κιόλας κάθισε και βλέπεις ότι αυτή η σχέση ναι. Κρατάει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι φαίνεται. Εντάξει, εγώ δεν το περίμενα, ξαναλέω. Αλλά σε σχέση με ομάδες όπως ο Πλατανιάς ή ο Απόλλων Σμύρνης, ας πούμε, εντάξει, η Λαμία σου παρουσιάζει και κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Εντάξει, καλούτσα και πορεία έχει κάνει, αν βάλεις ότι προχώρησε και στο κύπελο, σταματώντας μάλιστα και τον Παναθηναϊκό, που οποιαδήποτε αγωνιστική κατάσταση και αν έχει, είναι πάλι Παναθηναϊκός. Είναι Παναθηναϊκός, ναι. Απλά δεν ξέρω από του χρόνου ομάδες όπως η Λαμία, πώς θα διαχειριστούν την παρουσία του Super League λόγω τηλεοπτικών. Εκτός συνδρομητικής, ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτό εντάξει, τώρα άγγιξε ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τη Λαμία, όλες τις μικρομεσαίες ομάδες. Για μένα αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να γίνει. Γιατί το λες αυτό? Κατάλαβα τι εννοεί, κατάλαβα. Ότι θα ομάδες με μεγαλύτερη βάση οπαδών θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν καλύτερα την παρουσία τους. Ξέρεις τι, πρώτο, ένα σίγουρα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι πολλές ομάδες μικρομεσαίες ή πολύ μικρότερης εμβέλειας, ας πούμε, είχανε ανθρώπους που δεν έριχναν χρήματα, είχαν απλά διαχειριστές που διαχειρίζονταν τα έσοδα κυρίως του τηλεοπτικού συμβολέου. Ναι. Ομάδες τώρα με 40 και 50 άτομα στα γήπεδα, έτσι. Ναι. Γι' αυτό το πήγα εγώ στους οπαδούς. Ναι. Αυτή η απόφαση μπορεί να βγει και σε καλό στη Super League. Και στις ομάδες γενικότερα και στο προϊόν. Έτσι. Ομάδες δηλαδή τώρα όπως η Λιβαδιά ή ο Πλατανιάς, χωρίς να θέλω να προσβάλω τους οπαδούς. Αλλά τις κατονομάζεις. Καταλαβαίνουν όλοι πως το λέω. Έλα. Αλλά ναι, ναι, ναι. Ναι, δηλαδή τώρα τα 280 άτομα στη Λιβαδιά, ο Πλατανιάς με τα 50 άτομα στο γήπεδο στα περιφόρια, εντάξει τώρα. Βασίζονται καθαρά σε λεφτά του τηλεοπτικού συμβολέου και σε τίποτα περισσότερο. Αυτό δεν έχει λογική και δεν είναι και σωστό. Εντάξει. Και θα ωφεληθούν φυσικά και οι ομάδες που βρίσκονται στο εμπορικό γκρουπ που έχει οριστεί εδώ και κάποια χρόνια. Μάλιστα. Ακούστηκες κι εσύ στο συγκεκριμένο θέμα και ζήτημα. Βγάλαμε τον Νίκο να μας πει για το σημερινό παιχνίδι. Διαφωνείς, Ελένη Μπούτου? Νομίζω ότι είναι πιο σύνθετο το θέμα. Έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά... Έχει και πολλά αρνητικά. Ναι. Και δεν ξέρω πώς γίνεται αλλιώς. Πες μου ένα αρνητικό. Λοιπόν, όταν ο κόσμος έχει γυρίσει γενικώς και δεν αφορά μόνο αυτές τις ομάδες την πλάτη του στα γήπεδα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εδώ στο στούντιο σε θέλω την επόμενη φορά που θα την κάνουμε, να ξέρεις. Θες να κατέβω δηλαδή κιόλας. Θέλω να κατέβεις ένα πρωινό. Κατεβαίνεις κάθε μέρα, κατέβα και ένα πρωινό, Νίκο. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας όμως σήμερα. Άρης Καρδίτσα, έτσι. Άρης Αναγέννηση Καρδίτσα. Τι εστί Αναγέννηση Καρδίτσα στο φετινό πρωτάθλημα της Football League, καταρχάς. Για να καταλάβουμε κι εμείς το παιχνίδι. Η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι μια ομάδα που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τα μέσα της βαθμολογίας, με προπονητή τον Γιώργο Βαζάκα, γνωστός. Κλασικός προπονητής Β' Εθνικής θα το χαρακτηρίσω εγώ. Μια ομάδα που και αυτοί μαζί με άλλες ταλανίζονται από αρκετά οικονομικά προβλήματα, αλλά το παλεύουν με όποιο τρόπο μπορούν. Μια ομάδα που τα πηγαίνει αρκετά καλά στην έδρα της, τη φετινή σεζόν, αλλά όσο καλά τα πηγαίνει στο γήπεδο της, άλλο τόσο άσχημα τα πηγαίνει μακριά από αυτό, μετρώντας 6 ήττες και 2 ισοπαλίες σε 8 μάτς. Αλλά δεν πάβει να αποτελεί το σημερινό παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ο Άρης αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο της πολύ χαμηλής δυναμικότητας, δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως συνηθίζω όλες αυτές τις περιπτώσεις, κρύβει παγίδες, γιατί τα μικρά παιχνίδια είναι που μπορεί να σου κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά. Να πας έτσι με μία έπαρση, να πας λίγο ψηλωμένος, λίγο χαλάρος και να γίνει ζημιά.
Αυτό πρέπει να προσέξει σήμερα ο Άρης, στο φινάλι του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, η 17η αγωνιστική, σε ένα μάτς που θέλει και τη νίκη, ο ένας στόχος είναι αυτός, αλλά υπάρχει και ο άλλος, αφού σε περίπτωση που ο Άρης καταφέρει και πάρει τους 3 βαθμούς σήμερα, θα ξεφύγει στο σύν 8 από την τρίτη θέση. Και την Παναχαϊκή. Άρα το κίνητρο είναι μεγάλο, γιατί ο Ειγυνιακός του έκανε ένα πολύ ωραίο δώρο χθες, με το διπλό που έβγαλε στην Πάτρα. Κόντρα στην Παναχαϊκή. Τι αποτέλεσμα έκπληξη ήταν αυτό? Ήταν όντως. Δεν ήταν. Κοίτα, ο Ειγυνιακός έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε δει όλοι στο ξεκίνημα της σεζόν. Έχει γίνει μια πιο συμπαγής ομάδα, μια πιο σοβαρή, να την πω, ομάδα. Και δεν είναι πλέον εύκολος αντίπαλος. Και πραγματικά μπορούμε την Παναχαϊκή στα τελευταία παιχνίδια, γιατί εκεί που φαινόταν ότι μαζί με τον Άρη πήγαιναν χέρι-χέρι προς την άνοδο, τώρα πάνε αυτοκτονήσει και ο Όφη πλέον είναι στη δεύτερη θέση μετά την νίκη του Σπάρτη χθες. Νομίζω ότι, εντάξει, πέρα από τον Άρη, ο Όφη το δέχτηκε το χθεσινό αποτέλεσμα με περισσότερο χαμόγελα. Δώρο ήταν το χθεσινό αποτέλεσμα για τον Όφη, όπως και άλλα πράγματα είναι δώρο για τον Όφη το τελευταίο διάστημα. Αλλά δεν χρειάζεται να αναφερθούμε περισσότερο σε αυτά. Ζω για δημοσιεύματα του τύπου στα αποδυτήρια, ναι. Κώστας Κατσουράνης. Τα είπε σε έντονο ύφος τους ποδοσφαιριστές, τους έθεσε πρώτων ευθυνών τους και τέτοια, να ξέρεις. Ένας κατσούρ τώρα δηλαδή αξίζει να βγει αύριο στο Λίπρο, δεν γίνεται, πρέπει να βγει. 100%. Μιλάει και γρήγορα. Και μιλάει και ωραία ποδοσφαιρικά, ρε παιδιά. Και αν έχει και νεύρα και όλα, νομίζω ότι θα είναι η αποθέωση. Πάμε όμως στα δικά μας. Ναι, πολύ ωραίο το χθεσινό, πολύ ωραίο. Έκπληξε το χθεσινό αποτέλεσμα, βεβαίως. Ήταν αρκετά και έτσι δίνει στον Άρη και την ευκαιρία να ξεφύγει στους 8 βαθμούς από το φινάλι του πρώτου γύρου. Αν φυσικά ξεπεράσει το εμπόδιο της Καρδίτσας, που έρχεται και με κάποιες απουσίες σήμερα στην Θεσσαλονίκη, του Μπιτέλη, του Θοδωρά και του Τζέκου. Τους χτύψει έτσι και μια μαζική ίωση, κάποιοι έμειναν και κάποιοι ακόμα εκτός, άλλοι δεν είναι 100% έτοιμοι. Απουσίες βέβαια έχει και ο Άρης για το σημερινό παιχνίδι, αφού δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Διαμαντόπουλος, ο τραυματίας Κάσος που θα χάσει και το μάτς με τον Ειγυνιακό την επόμενη εβδομάδα για την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Είπες Κάσο και σου βάζω μια ανωτελεία, γιατί θέλω να μου πεις αν επιβεβαιώνεις το χαρακτηρισμό που υπόθηκε εδώ στο ραδιόφωνο μεσοβδόμαδα, ότι ο Κάσος είναι ο αντίστοιχος Κάμπος του Άρη. Τζάλμα Κάμπος του Άρη. Πώς το εννοείς δηλαδή? Πώς το εννοείς? Αγωνιστικά, Νίκο μου, αγωνιστικά. Τι λέτε για τον Κάμπος, δεν ξέρω, γιατί σε χάσει λίγο τελευταία. Τα κάνω όλα μέχρι να δω την αιστεία. Μέχρι να βρεθώ μέτωπο με την αιστεία. Κοίτα. Και μετά το χάος. Για τον Κάσο, όχι, χάος δεν είναι, γιατί να σου πω κάτι με την... Εντάξει, άμα είχα και τα τελειώματα, ρε παιδιά, δεν ναι. Τα έπαιζα εδώ. Κοίτα, okay. Ο Κάσος είναι ένας εξαιρετικός αθλητής, είναι ο ορισμός του αθλητή. Ναι. Όπως και ο Κάμπος, ο ορισμός του αθλητή. Ναι. Με βάση την εικόνα της προπονήσης και την εικόνα του μέσα στο γήπεδο, τακτικά είναι σωστός, γιατί ως εξτρέμ και μπροστά προσπαθεί και πίσω γυρίζει και μαρκάρει και καλύπτει, βοηθώντας τον μπακ. Απλά ο Κάσος είναι ο μαχητικός, ο φιλότιμος, αυτός που ξέρεις ότι θα σου δώσει όλα. Δεν θα σου δώσει το κάτι παραπάνω. Δεν είναι αυτός ο παίχτης. Και δεν ήταν και ποτέ. Εντάξει, γιατί ας πούμε, ακούω κάποιους να λένε ότι στα τελευταία παιχνίδια είναι πολύ βελτιωμένος, είναι ανεβασμένος. Είναι βελτιωμένος μέχρι εκεί. Είναι ο μαχητικός ο παίχτης. Όπως και ο Κάμπος. Επέστρεψε μετά τις γιορτές. Γι' αυτό σου λέω. Υπάρχουν πολλά κοινά των δύο. Άρα υπάρχει μια αλήθεια. Ναι, υπάρχουν πολλά κοινά των δύο, γιατί και ο Κάμπος γύρισε βελτιωμένος. Είπε ότι τώρα επιστρέφω και θέλω να δώσω απαντήσεις. Έχει τη διάθεση. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για αδιαφορία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα τρέξει, θα παλέψει, θα σκυλιάσει. Αλλά είναι λίγο αρτσούμπαλο στο τέλος. Ναι, και στο τέλος και λίγο στο κράτημα της μπάλας ο Κάσος κάποιες φορές λίγο δεν το έχει, δεν έχει τόσο καλή τεχνική, εντάξει. Αλλά ένα παιδί φιλότιμο το οποίο παλεύει και προσπαθεί και όταν μπαίνει ξέρεις ότι θα προσπαθήσει να σου δώσει το 100%. Γιατί και άλλοι που ξέρουν 100 κιλά μπάλα, είδαμε την κατάληξή τους στο φετινό Άρη. Και αναφέρομαι φυσικά στον Μπαργκάν. Ο οποίος Μπαργκάν έχει τελειώσει, έτσι. Απλά απομένει το...
Προπονείται μόνος. Το τυπικό μέρος της λύσης. Της λύσης, έτσι. Μπορεί και να μην γίνει αυτό και να μην λύσει το συμβολέο του και να συνεχίσει μέχρι το καλοκαίρι. Επειδή έχουμε χάσει επεισόδια με τον Μπαργκάν, γιατί οδηγήθηκαν στα άκρα οι σχέσεις? Με τον Μπαργκάν, πριν από το μάτς στις Σέρες, είχε κάνει ο Σπανός την απόφαση να μην το συμπεριλάβει στην αποστολή εκείνη του αγώνα. Και για όσους παίχτες, για αυτούς που δεν ακολουθούν την αποστολή στο παιχνίδι, υπάρχει ξεχωριστό προπόνηση. Πρόγραμμα προπόνησης. Ναι. Ο Μπαργκάν αρνήθηκε να συμμετέχει, εκφράζοντας και αυτόν τον τρόπο δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι έμεινε εκτός αποστολής από το Σπανό. Ήταν το τελευταίο πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο ανέχθηκε έκανε χρονικά και το οποίο ανέχθηκε φυσικά ο Σπανός, γιατί θυμίζω ότι πριν από περίπου ένα μήνα στον Μπαργκάν είχε δοθεί μια τελευταία ευκαιρία από την ομάδα, αλλά δεν την αξιοποίησε. Ο Σπανός δεν τον θέλει πλέον στην ομάδα. Είχε ενημερώσει και τη διοίκηση πριν το μάθημα με τον Πασαραϊκό για την αποφασή του. Και μετά το μάθημα με τον Πασαραϊκό είχε ενημέρωσε και τους παίκτες από δυτήρα και τους είπε ότι όσο είμαι εγώ εδώ πέρα, ο Μπαργκάν δεν θα προπονείται μαζί μας. Κατανοητό. Νίκο, ένα λεπτό να ακούσουμε την ώρα και ερχόμαστε. Λοιπόν, και μετά την παρένθεση με τον Μπαργκάν και γιατί αποτελεί ξένο σώμα από τον Άρη, συνεχίζουμε με Νίκο Παπαδόπουλο για να μας δώσει και μια έτσι ενδεκάδα, ένα πλάνο προσέγγισης από Δημήτρη Σπανογιά το σημερινό παιχνίδι, για να πάμε, Νίκο μου, στο διάλειμμα, έτσι. Ναι, λοιπόν, δεν θα αλλάξουν πολλά. Βασικά, μόνο μία αλλαγή θα έχουμε. Ο Σπανός θα ακολουθεί τη συνταγή που ακολούθησε με τη Σπάρτη και με τις Σέρες. Δηλαδή, ο Αναγνωστόπουλος για τρίτο σερί μάτς και τέταρτο συνολικά θα βρεθεί στην εντεκάδα. Ο Τζανακάκης ο δεξιάκρο της άμυνας, ο Βαλεριάνος ο αριστερό. Ο Σόουζα με το Δελιζή, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Χουσιέν Μουμίνι με το Λευτέρι Τζόγλου θα είναι οι δύο παίχτες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Πλατέλας στα δεξιά της επίθεσης. Ο Πασάς στα αριστερά αντικαθιστώντας τον Γκάσο. Και ο Άγγελος Χαντί πίσω από τον Μιχάλη Μπαστακό. Για τρίτο σερί μάτς, οι δύο από τους τρεις παίχτες που θα παίξει το Άρη στο Γενάρη ξεκινούν πάλι βασικοί. Περιμένω σπανώς να δει κάποια επιπλέον πράγματα από αυτούς σήμερα κόντρα στην Καρδίτσα. Να αναφέρω για όσους βρεθούν στο Βικελίδης ότι θα υπάρχουν στο γήπεδο και κουπόνια στήριξης για την ΚΑΕ. Αυτά τα γνωστά τα κουπόνια που κυκλοφόρησαν. Τα γνωστά που είχαμε και στο μάθημα το Λαύριο την περασμένη Τετάρτη στο Παλέ, θα υπάρχουν και στο Βικελίδη σήμερα. 10 ευρώ η τιμή τους, έτσι. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και πιο ακριβά, αλλά τα περισσότερα είναι στα 10. Ναι. Όσοι πάνε και ενδιαφέρονται μπορούν να αγοράσουν ένα για να στηρίξουν οικονομικά την ΚΑΕ, η οποία αυτή τη στιγμή, το τελευταίο διάστημα γενικότερα, έχει μεγάλη ανάγκη από ρευστό. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά θα πάνε κατευθείαν για πληρωμές παικτών, έτσι. Παικτών, υπαλληλικού προσωπικού, καθημερινών. Δεν θα πάνε στα χέρια της διοίκησης για δική τους χρήση, εν πάση περιπτώσει. Όχι. Και μία απορία εδώ από τον φίλο τον Κώστα, με Πλατέλα και Ούγκο Σόουζα, τι γίνεται με την ανανέωση? Με αφορμικά δημοσιεύματα γίνει πολύ κουβέντα τις τελευταίες μέρες. Για τον Πλατέλα, αυτό το οποίο γράψαμε και χθες είναι ότι σήμερα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωπός του, προκειμένου να συζητήσει με τον Άρη. Έχουν συμβόλαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς οι δύο. Ναι. Μάλιστα. Οπότε θέλει να τους κρατήσει, να κάνει επέκταση ο Άρης. Και οι δύο θέλουν να μείνουν. Απλά πρέπει ο Άρης να κάτσει μαζί τους και να τα βρει. Αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή με τον Πλατέλα. Θα περιμένουμε σήμερα και το ραντεβού που θα υπάρξει με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή για να δούμε τι θα γίνει. Δική μου αίσθηση είναι ότι στο τέλος θα μείνουν και οι δύο. Γιατί και ο Πλατέλας βλέπει ότι είναι σε ένα περιβάλλον όπου... Του τέριαξε ο Άρης. Όλοι βασίζουν πολλά πάνω του. Του τέριαξε ο Άρης, το Άρης Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ισχύει και με τον Σόζα που αν και ξένος ποδοσφαιριστής μέσα σε ένα χρόνο έχει προλάβει να δεθεί πάρα πολύ γρήγορα με την ομάδα και με τον κόσμο. Δεν υπερβολεί ότι στην περίπτωση του Σόζα ειδικά κάποιες μέρες ο ποδοσφαιριστής δέχεται δεκάδες μηνύματα στα social media από τον κόσμο που του παροτρύνουν να μείνει, να συνεχίζει για πολλά χρόνια στην ομάδα κτλ. Είναι δύο παίχτες πάνω στους οποίους ο Άρης πρέπει να βασιστεί την επόμενη σεζόν στη Super League. Μάλιστα.
Θα μας ενημερώσεις και σήμερα για Πλατέλα και τις επόμενες ημέρες για Σόζα. Είναι δύο παίκτες που θέλουν να μείνουν. Υπάρχει διάθεση μάλλον και από τις δύο πλευρές, και από τη δική τους και από του Άρη, για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδι σήμερα στις 3 για ακόμη μία φορά μέσα από το Λίμπερο 107,4 με Νίκο Παπαδόπουλο, βεβαίως, τον οποίο απολαμβάνεται και μέσα από τη δική μας εκπομπή, Άρης Καρδίτσα. Νίκο, θα σε ακούσουμε και το μεσημέρι. Να σε αποδεσμεύσουμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, χρωστάω αρκετά μηνύματα. Το θέμα σου έκανε πάταγο. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Ελένη, άσε... μετά λέω Σωτήρη. Ναι. Ωραία, μετά με τα μηνύματα έχεις δίκιο, Σωτήρη. Ξεφύγαμε, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Με τούτα και με εκείνα, 10 λεπτά μείνανε στην διάθεσή μας μέχρι και τις 12 για να δώσουμε σκυτάλη στον Γιώργο Συρίγο που ακολουθεί, ένας απλός παρατηρητής, μέχρι και τις 3, έτσι λίγο πριν τη σέντρα στο κλάνα της Βικελίδης. Τα Τζουρίς είναι μαζί μας βεβαίως στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Απολαύστε παιχνίδι στα Τζουρίς. Παίξτε μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ πονγκ. Bowling, κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ και με 1,5 τα παιδιά. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες, παίξτε επί τραπέζια και PlayStation, αναλαμβάνουν και παιδικά πάρτι. Παπαναστασίου, πόσα πάθα πω. Πόσα πάθα πει στη σειρά. Παπαναστασίου 58, περιοχή Ιπποκρατίου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρόσεξες χθες μία γκάφα του Sky. Α, από το πρωί, από το μεσημέρι. Μία γκάφα του Sky, Ολκής, το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων, που έβγαλε το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής. Με αποτελέσματα ημέρας. Με αποτελέσματα ημέρας. Τα τρία πρώτα παιχνίδια, ναι. Το πρώτο πιάτο της 22ης αγωνιστικής. Νομίζω είχε πιάσει το μάτς της Κέρκυρας. Το 2-0. Το 2-0. Έδινε 0-0 το μάτς του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανάμεσα σε Αστέρα και Ατρόμητο, και μάλιστα το γκολ μπήκε στο 90, στο 90 φεύγα. Οπότε μέχρι εκεί λες όχ. Μέχρι εκεί λες όχ, ναι. Γιατί επιβεβαιώνεται και λες τι γίνεται τώρα. Και λες τι μας κρύβουν. Γιατί στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λαμία τι σκορέ δίνει, Ελένη. 2-0, εντάξει, τα παιδιά υπέρ της Λαμίας. Το μπέρδεψαν, τι 2-0, τι 0-2. Και λες έχει βγει τώρα το 2-0 της Κέρκυρας. Δεν έχεις μπερδέψει εσύ γηπεδούχο ομάδα ποτέ. Ναι. Εντάξει. Εγώ πάνω σε σύγχυση, σε πίεση, ναι, σε ταχύτητα, έχω δώσει λάθος γηπεδούχο ομάδα. Αλλά βγαίνει το 2-0 της Κέρκυρας μέχρι τις 5. Ναι. Μέχρι τις 7 που δεν είχε μπει ακόμα το γκολ του Ατρομήτου, το οποίο έπιασα και είπες χθες, είπε κοπέλα διπλό. Είπε κοπέλα διπλό. Είπε κοπέλα διπλό, παοξίδικο διπλό. Παοξίδικο. Έτσι. Και έκρυψε και τα μάτια του Χατζησέας, το είδε στον πανηγυρισμό. Δεν σας βλέπω. Δεν σας βλέπω. Ή δεν κοιτάω που είμαστε, εγώ έτσι το πήρα. Κάτι πανηγυρισμός. Δεν σας βλέπω. Δεν σας βλέπω, κάνει και ο Μακ τελευταία. Κάτι ηρεμήστε λίγο, κάτι ποσταρίσματα σιωπή και τέτοια. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι σημαίνουν αυτά. Και εκεί λοιπόν μέχρι το 90, στην Τρίπολη, ένα εγκεφαλικό το παθαίνεις. Γιατί λέει, έχει πιάσει τα δύο πρώτα θεωρητικά. Μη γίνει καμιά στραβή και στη Λαμία και πάει 2-0 το παιχνίδι και όχι 0-2. Αλλά τελικά η τάξη αποκαταστάθηκε, η καρτέλα ήταν λάθος, ανθρώπινα λάθη θα πούμε εμείς, έτσι. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες και όλα τα κλισέ τα οποία μπορούν να συνοδεύσουν. Έβγαλε τέτοια... ανακοίνωση ο Sky. Όχι βέβαια, τέτοια λάθη. Πέρα όμως από την φωτογραφία αυτή από το Sky που κυκλοφόρησε έτσι χθες το μεσημέρι και έκανε έναν ντόρο, υπάρχει και άλλη μία φωτογραφία από την Λαμία. Την φωτογραφία της μέρας. Την οποία αποθεώνει βεβαίως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί, τι δείχνει αυτή η φωτογραφία για όσους δεν την έχετε δει και μας ακούτε τώρα έτσι να τους σχολιάζουμε στον αέρα. Είναι στο βάθος το γήπεδο της Λαμίας, έτσι το ΔΑΚ Λαμίας, ναι, τα φώτα ανοιχτά, υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο και υπάρχει ένα λοφάκι, δασάκι, αλσίλιο. Όπως θέλεις πες το. Έχουν πάει εκεί, έχουν περπατήσει καμιά 20 με 30 οπαδοί του ΠΑΟΚ σε ένα υπερυψωμένο έτσι σημείο, το οποίο βλέπεις εξ αποστάσεως το γήπεδο. Εντάξει, δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν τους παίκτες με τέτοια απόσταση. Όχι. Ποιος είναι πού. Φαντάζομαι έχουν και ραδιοφωνάκι στα αυτιά. Σίγουρα, ακουστικά, να ακούνε τι γίνεται. Για να καταλάβουν από ποια εστία, σε ποια εστία μάλλον να μείνετε ποιος. Και βλέπουν το παιχνίδι εξ αποστάσεως. Είναι ρομαντική φωτογραφία. Είναι ρομαντική φωτογραφία. Εδώ πέρα τους δύο στην άκρη τους βλέπεις. Εγώ νομίζω ότι φιλιώνται και λέω πόσο ρομαντισμός. Αλλά όχι, είναι πολύ κοντά τα παιδιά.
Τέλος πάντων. Πολύ ωραία φωτογραφία. Ναι, και την αποθέωσε βεβαίως και η ΠΑΕΠΑ, η υπόκληση στον κόσμο που ναι, μεν υπήρχε απαγόρευση μεμονωμένης και οργανωμένης μετακίνησης, αλλά βρήκαν τον τρόπο. Πήγαν εκδρομή. Εγώ είδα την αφίσα στο Facebook. Πήγαν εκδρομή να δούνε το λαογραφικό μουσείο, τι έχει εκεί πέρα αρχαία κτλ. Και είχαν από τις 7 μέχρι τις 10 ελεύθερη ώρα στην πόλη. Τα παιδιά λοιπόν αποφάσισαν να πάνε σε αυτό το δασάκι. Ακριβώς. Και να βλέπουν από απόσταση τον ΠΑΟΚ να παίζει. Μακριά από το γήπεδο, αλλά πάντα κοντά στην ομάδα. Η φωτογραφία της ημέρας από την Λαμία. Η κατάσταση με το πρωτάθλημα φέτος και όλη αυτή την πορεία μας έχει δημιουργήσει όλους διάφορα ψυχολογικά. Χθες μέχρι το δεύτερο ημίχρονο, με την παρέα που έβλεπα το παιχνίδι, με περνούσαν για τρελή. Γιατί? Γιατί? Άκουγα συνθήματα. Στο... από το γήπεδο. Από το πρώτο ημίχρονο εγώ άκουγα. Ναι. Μπαίνω και στα διάφορα live που κάνουν τα site του παιχνιδιού και βλέπω ότι το γράφουν και άλλοι. Οι μισοί γράφουν ότι ακούνε και οι άλλοι μισοί προσπαθούν να τους βγάλουν τρελούς. Τι λέτε ρε παιδιά, αφού δεν έχει μέσα κόσμο. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο ακουγόντουσαν ακόμα πιο δυνατά. Στο δεύτερο ημίχρονο οργανώθηκαν γιατί υπήρχαν κάποιοι με προσκλήσεις στο γήπεδο, οι οποίοι δεν ήταν όλοι μαζί στο πρώτο ημίχρονο. Δεν καθόντουσαν σε ένα πρώτο ημίχρονο σημείο. Το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν είχε καθόλου καλή εικόνα, πολύ μέτρια εικόνα συγκριτικά με την απόδοση που έπιανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν βρήκε βοήθειες ούτε από το Βιερίνια ούτε από τον Μάτος, ο οποίος δεν πατούσε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μαουρίσιο ήταν σε πάρα πολύ, όχι κακή ημέρα, ήταν σε πολύ μέτρια ημέρα. Οπότε δεν πήρε και βοήθειες από τον Βραζιλιάνο. Γενικά ο Πρίγιοβιτς έμοιαζε πολύ αποκομμένος, πολύ μόνος του. Δεν έφτανε η μπάλα καν στον Πρίγιοβιτς. Δεν έφτανε καν η μπάλα στον Σέρβο, όσο και να γυρνούσε πίσω, όσο και να έχει διάθεση να βοηθήσει. Γενικώς υπήρχαν προβλήματα που έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε η εικόνα του ΠΑΟΚ, σοβαρεύτηκε ο ΠΑΟΚ, μπόρεσαν και ανέβηκαν και τα μπακ του, από τα οποία ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά περισσότερα στο παιχνίδι. Ο Πέλκας προωθήθηκε πιο κοντά στον Πρίγιοβιτς και κάπως έτσι ήρθε και το πρώτο γκολ. Μέσα σε 5 λεπτά καθάρισε το τρίποντο στην Λαμία, μία έδρα που περίμενες ότι θα σε δυσκολέψει, ναι. Αλλά περίμενες κιόλας βασιλικού και ρόστερ ότι μετά το 60 και το 70 και σε ανοιχτό γήπεδο δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, πόσο μάλλον να κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ. Και από τη στιγμή που θα έμπαινε το πρώτο γκολ, δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι στο ημίχρονο είχα μια χυψυχραιμία και είπα, okay, υπομονή χρειάζεται το παιχνίδι, τίποτα παραπάνω. Και από τη στιγμή που θα έμπαινε το πρώτο γκολ, ήταν θέμα χρόνου η Λαμία αναγκαστικά να ανέβει λίγο για να διεκδικήσει ένα γκολ ισοφάρισης. Οπότε ο ΠΑΟΚ να φτάσει με μεγαλύτερες αξιώσεις στην περιοχή της. Λοιπόν, πριν πάμε στο κύριος πιάτο της 22ης αγωνιστικής, ένας φίλος μας έστειλε ένα ηχητικό ως απάντηση στο πώς περνάει κανείς από τη Λαμία του Πανουριά. Μάλιστα, το βάζω από το κινητό μου να ανοίξει λίγο, φίλε. Γιατί είναι το ερώτημα που βασανίζει τη σημερινή φίλε, εκπομπή. Φίλε Νίκο, δώσ' μου ένα λεπτάκι, αφού εσύ απαντάς με ηχητικό. Έχεις ανοιχτό τον ήχο. Αφιερωμένο σε έσες, σ' αγαπάω. Πάμε, μάεστρο. Επειδή ο Σωτήρης κοιτάει με απορία, είναι ο Άμρ. Άμρ Ρουάρντα. Με πότισης. Το ζει ο Ουάρντα, έτσι. Κοίτα, έχει και τη φλέβα την αράβικη μέσα του. Χαλάια. Χαλάια είναι το χίλια. Εδώ δίνει πόνο. Και ο τρόπος που κρατάει το μικρόφωνο δείχνει μια εμπειρία. Και λέει εδώ ο φίλος, το μελαχρινάκι, ο Μπίσεσβαρ ξέρει τον τρόπο. Μάλιστα.
Έτσι περνάει κανείς από την Λαμία. Βεβαίως υπάρχει και απάντηση. Με πίστες Βαρκεπέλκα από τον άνθρωπο που έθεσε το ερώτημα χθες. Πώς περνάει κανείς από την Λαμία του Πανουριά, βέβαια. Ναι, όχι από τη Λαμία. Από τη Λαμία του Πανουριά. Πανουριά, βεβαίως. Γιατί δεν είναι η Λαμία η Λαμία, είναι η Λαμία του Πανουριά. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, 22η αγωνιστική και σήμερα το πρόγραμμα ξεκινάει με Πλατανιά. Πας Γιάννενα, 3 η ώρα το μεσημέρι, βεβαίως. Διπλό από τα Γιάννενα μέχρι την Κρήτη. Από το βορρά μέχρι τον Νότο. Από το βορρά μέχρι τον Νότο, να με αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Μάλιστα. Η δική μας προσοχή όμως και το ενδιαφέρον είναι στο ΆΚΑ στις 5 και 4, ΑΕΚ Ξάνθη. Μια ΑΕΚ που είχε και ευρωπαϊκή αναμέτρηση πίσω της. Και μπροστά της. Και μπροστά της βεβαίως. Έχει μια κούραση, μια επιβάρυνση. Στο καθαρά αγωνιστικό. Σκληροτράχυλη η Ξάνθη. Στο καθαρά αγωνιστικό. Εγώ θα σταθώ στην επιθετική δυστοκία που έχει τελευταία η ΑΕΚ. Αν σκεφτείς ότι και το προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος το κέρδισε με πέναλτι που εκτέλεσε ο Λάζαρος και δεν μπορούσε να επιτεθεί. Δηλαδή, ο Αραούχο έχανε τα άχαστα. Καλά, ο Αραούχο έχασε τις ευκαιρίες. Έβγαλε και γκολ μόνος του. Έβγαλε και μόνος του. Δηλαδή, πήγαινε η μπάλα στα δίχτυα και την έβγαλε. Δεν ξέρω, Ρελένη. Νομίζω ότι θα το πάρει το τρίποντο η ΑΕΚ με γκολ στο 90 φεύγα. Ναι. Έχω μια τέτοια αίσθηση. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Λεβαδιακός, Πανετολικός. Ζίφκοβιτς έχεις όμως στην Ξάνθη, έτσι. Ζίφκοβιτς έχω. Πολύ καλή χρονιά έχει και αυτός. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάω στο επόμενο παιχνίδι που είναι στις 5 και 4. Λεβαδιακός, Πανετολικός. Λεβαδιακός, Πανετολικός. Χ. 25 βαθμούς ο Λεβαδιακός και 23 ο Πανετολικός. Με Χ θα πάω κι εγώ. Και 7.30 ώρα, έτσι στο άδειο, όχι μόνο στο σπίτι δεν έλεγε. Η εφημερίδα μόνο στο σπίτι. Μόνο στο σπίτι. Μόνο στο σπίτι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιόνιο. Πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες θα πω εγώ και θα το θέσω κομψά. Γιατί είσαι πάνω απ' όλα καλός άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Και η Αυλαία πέφτει την Δευτέρα βεβαίως. Το επιδόρπιο είναι τη Δευτέρα. Βεβαίως με Λάρισα και Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που ψάχνει ακόμη το πρώτο του διπλό και χωρίς Γιάννη Μιστακίδη βεβαίως. Γιάννη Παραστικά για ακόμη μία φορά. Τι άτυχο αυτό το παιδί. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και η Λάρισα δεν είναι κακή ομάδα. Όχι, δεν είναι κακή ομάδα. Μην κοιτάς που απέναντι στον ΠΑΟΚ έδειξε πολύ κακή ομάδα. Ήταν ο ΠΑΟΚ σε εξαιρετική φόρμα. Ναι, ακριβώς. Ήταν η ποιότητά του τέτοια που δεν άφησε περιθώρια στην Λάρισα. Δύσκολο παιχνίδι. Άσος, είσαι ναι. Προκλητική. Ναι, ψάχνουν το πρώτο τους διπλό τα παιδιά. Και... δεν έχει, Μορελένη μου, έχει και απουσίες, δεν λειτουργεί τίποτα. Είσαι προκλητική, είσαι προκλητική και σε αφήνω στην κρίση του κόσμου. Δεν πάω με τον Άσο, να ξέρεις. Τι λες δηλαδή, διπλό. Χ2. Οκ. Okay. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και που φάτο βάτσα... τον βλέπω. Βέβαια είναι και φάτος. Γιώργος Συρίγος ακολουθεί, ένας απλός παρατηρητής εδώ θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 3. Σωτήρης Δασκαλάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου και σε όλο το κόνσεπτ του καρναβαλιού που μας έβαλε νοερά στο κλίμα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε με ωραίο Σαββατοκύριακο. Βεβαίως. Θα έχουμε κάνει και εμείς την προετοιμασία μας. Κάντε τη κι εσείς ήρεμα μες τη βδομάδα. Ήρεμα, βεβαίως. Παιδιά. Ανασούλες. Τώρα καλά που το είπες. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και κόσμο. Βεβαίως, έχουμε κόσμο εδώ. Θα υπάρχει πολλής κόσμος στην πόλη. Είναι ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο. Μην το ξεχνάμε. Θα τα πούμε όμως καλύτερα το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Καλή βδομάδα.